Καλημέρα ξαδελφάκια. Είναι ο Λίμπερο 107,4. Ναι, αυτή είναι η συχνότητα, 107,4. Είναι η αγαπημένη σας τρόικα. Θα πορευτούμε όπως λένε οι μορφωμένοι μαζί το επόμενο διωράκι. Εγώ, ναι, εγώ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Σωτήρης Δασκαλάκης, κλασικός παρασκευιάτικος ηχολήπτης, έτσι. Μάριος Ασλαμάς. Είναι το δίπλα μου. Χαμηλή του δρόμου και τη κερκίδα. Του μποντιλιαρίσματος και τη κερκίδα. Και Χρήστος Τσαλτίδης, ο πεντάλφας του Λίμπερο που βρίσκεται στα βουνά της Ολλανδίας στην προετοιμασία του Άρη. Γιούνικ, μοναδικός τρόπος δηλαδή επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Γραμμές, θα γίνει μια σύσκεψη κατά τις 11 η ώρα. Θα αποφασίσουμε εγώ, η Χολύπτης και ο Ασλαμάς, αν θα βγάλουμε γραμμούλες ή όχι. Για να βγάλουμε γραμμές όμως, για να στείλετε μηνυματάκια, για να ακούτε εμένα, τον Μάριο, να βάλει τους διαγωνισμούς του, τα κουιζάκια του και τον Σωτήρη Δασκαλάκη να κάνει τα μαγικά του στην κονσόλα του Λίμπερο, χρειάζονται χορηγοί. Ένας εξ αυτών είναι η Rumen Calls. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2317192229 και στο rumen.gr, η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. So far. Υγρασία ζέστη, ξεχάσετε αυτά με Rumen Calls. Judge Dredd, ρε φίλε, τώρα, ναι, ναι. Όταν μπήκα δεν ήμουν πολύ σίγουρος. Το είδα, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Τι πράγμα. Κλαίω με το t-shirt. Άνθραξ, Judge Dredd. Φίλε, να σου δώσω εκείνο το που σου είπα από το κόμμα παλιά. Ναι. Τώρα, ναι. Βάλ το χαλί μας, γιατί. Α, θα έρθεις δίπλα μου να μιλήσεις. Ωραία. Θα έρθεις να μιλήσεις. Ακουστεί η φωνή σου. Οπα. Διάλογος, ναι. Κάνε το τέτοιο να λες. 2003. Ναι. Μου το ξέρω. Ναι. Όποτε βλέπει αυτό το μπλουζάκι, ναι, λέει, θα σου δώσω μια μπλούζα που έχω τον άνθραξ και δεν μου κάνει. Ναι, να την βρω. Κάνε το τέτοιο, λίγο. Να την βρω όμως. Κάνε τον. Πώς το λένε. Έλα, τον ηθοποιό, ρε, που πέθανε. Ρε, τον Καρακατσάνη, το φίλο. Λίγο, φίλο. Για μένα, δεν το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Έλα, ρε, για μένα δεν το κάνει. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ στο λόγο μου. Θα σου κόψω. Τι έξω τώρα, το δω στον αέρα. Δύο κουβέντε έτσι, 10 δευτερόλεπτα. Έτσι, παιδιά, ακούσατε. Περίμενε εφημερίδα, πάω Κνάπολη τότε. Ο εκβιασμός. Εκβιασμός, ναι. Ο εκβιασμός. Ομός θα έλεγα κιόλας, ομότατος, αν δεν πεις, αν δεν έχει εφημερίδα, πάω να πω. Εκβιασμός στον. Ναι, το δεχόμαι. Στον ομοειδεάτη. Είμαι ένας ραδιοφωνικός εκβιαστής. Ναι, το δέχομαι. Αλητεία. Είμαι μάρτυρας μπροστά και είστε μάρτυρες μπροστά σε πολύ μεγάλη αλητεία. Πάω τη γιάφκα των ηχοληπτών. Παναγιώτης Παπαδόπουλας εκβιάζει όχι βραστά ή ψητά, ομά όπως είπε, ναι, το παραδείγματος, τον Σωτήρη Δασκαλάκη, ναι, για την οποία και αυτή και αυτό το ακούω 30 χρόνια το ακούω αυτό. Τι, αυτό δεν είναι. Τι, 30 χρόνια. Η εφημερίδα Νάπολη ΠΑΟΚ το ακούω. το ακούω χρόνια. Άγια τις περιπέτειες τώρα. Με μένα πιάνει διαφορά. Να τη βρω θέλω. Αυτό και εγώ, ναι. Να τη βρω. Κάπου είναι τώρα το. Γιατί αν έρθει στο σπίτι μου, σου δώσω κλειδιά. Σου πω πήγαινε σπίτι μου. Κάτσε μια εβδομάδα πάλι δεν βρίσκεις. Και σου αφήνω μία εβδομάδα. Στο σπίτι μου μέσα μόνο σου εσύ. Εγώ δεν πατήσω. Εγώ θα πάω να μιλήσω ο Παπαδόπουλα. Αν με θέλει, πάω να μιλήσω ο Παπαδόπουλα. Μία εβδομάδα να ψάχνει, αν τη βρει, πάρε αυτήν που σου λέω, την άνθραξ, και άλλε δύο εσύ ό,τι θε. Και άλλε δύο έτσι δώρο, ρε παιδί μου. Α μη σου κάνουν. Έτσι, συλλεκτικά αν τι έχει. Πάρτε. Να τη βρω είναι εγώ το θέμα. Δεν είναι ότι την έχω και δεν τη φέρνω. Δεν μου κάνει εμένα. Εμένα μου, αυτή τη στιγμή αυτή που σου λέω, στις δυο μου παλάμες είναι στο όριο, έτσι. Δεν. Σμόλ, ναι! Κατάλαβες. Μα την πήρα για να την βλέπω. Κατάλαβες, λαμά. Την πλήρωσα για να την βλέπω. Στο Μετρόπολη, τον τύπο, έχω τελικό πάω κάτι στο τέτοιο, το 1983. Με κοιτούσε τα μάτια σου. Λέω, αποκλείεται αυτό εδώ, έχει. Κατάλαβες. Τσίκι, να έχει. Πήρε. Και τώρα έχει μείνει σε μια εφημερίδα. Ρε φίλε, τη βρούμε, ρε φίλε. Πώς κάνεις. Χάθηκα από τη ζωή σου. Όχι, ούτε σε τη δική μου. Οπότε, άλλο ποτέ δεν ξέρει. Anyway, λοιπόν, για να μπούμε στο κλίμα της ημέρας, ναι, εμείς θα σας πούμε πολύ απλά την Κυριακή πάτε όλοι για μπάνιο, ναι, στα πατάρια σας οι εκλογές. Ναι. Έχω κουραστεί. Λίγο, ο άλλος θα έρθει. Όχι. Ψηφίζει εκεί. Αλήθεια. Θα ψηφίσει εκεί. Που γίνεται. Στην πρεσβεία, θα πάει στην πρεσβεία. Ναι, ρε, πάει εκεί στην πρεσβεία. Λοιπόν, εντάξει, οκ, μωρέ, πλάκα κάνουμε. Yeah. Μας έχουν, θα αντιδράσει όλος ο κόσμος, όλοι, μην πάτε για μπάνιο, μην πας πήγαινε ψήφισε ή πήγαινε ψήφισε και μετά βούτα και τσαλαβούτα και τέτοια. Τέλος πάντων, είπα για σπάσιμο να πούμε εμείς σήμερα πήγαινε για μπάνιο, κανονικά. Όχι, αν. Ανάλογα με το τι σκέφτεσαι να ψηφίσεις, πήγαινε για μπάνιο ή μην πηγαίνεις. Ανάλογα. Ωραία. Ας ελπίζουμε να επικρατήσει το σύνημα, βάλε άλλα τέσσερα. Ο Ρουβίκονας βλέπω τρελή δράση. Γίνουνε 8 χρόνια. Ο Ρουβίκονας τα έκανε, λέει, γυαλιά καρφιά στην Athens Voice. Εκείνο τέτοιο. Νομίζω είναι κλασικός στόχος η Athens Voice. Αυτό, από αυτά που δεν γουστάρει ο Ρουβίκονας. Και Lifeo και Athens Voice. Νομίζω. Κυρίως Athens Voice. Αλλά μια χαρά έντυπανε για free. Κάτσα καλά. Πέρασαν 37 χρόνια, ρε Μάρη, από εκείνο το ηλιόλουστο μεσημέρι. Ναι. Σαν σήμερα,
Ιουλίου του 1982, ναι. Μεσημέρι ήταν, Βραζιλία-Ιταλία το 3-2. Πω, 37 χρόνια φίλε, κάθε συμμετρά και λες 37. Πώς λες καμιά φορά, παιδί μου, σου λένε κάποιε ιστορίε όταν είσαι 20 χρόνων έτσι και σου λένε πριν 30 χρόνια, λες πω, ρε, τώρα πριν 30 και σου φαίνεται σαν εψέ. Και σου φαίνεται σαν εψέ. Σαν εψέ. Σαν εψέ. 32 χρόνια. Λοιπόν, 37. Για να μπούμε στο κλίμα τη σημερινή ημέρα, προσέξτε λίγο, θα ακούσουμε μία κομματάρα την οποία ακούσαμε παραμονή των ευρωεκλογών από τον Alice Cooper. Το κομμάτι είναι του Alice Cooper. Από το άλμπουμ το εκείνο το εμβληματικό, το Million Dollar Babies του 1972. Το κομμάτι εννοείται ότι παραμένει και θα παραμένει στους αιώνες με το ίδιο ενδιαφέρον και τα λόγια του, η σημασία του, τα πάντα όλα ίδια. Θα το ακούσουμε εδώ από τον δεύτερο καλύτερο τραγουδιστή, τον Iron Maiden, τον Bruce Dickinson. Γιατί φυσικά ο πρώτος και αξεπέραστος είναι ο Paul Di'Anno. Θα το ακούσουμε εδώ πέρα από τον Bruce Dickinson το κομμάτι, σε μια πραγματικά υπέροχη διασκευή. Θα το ακούμε έτσι μέχρι να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Θέλουμε να μας πείτε στο βίντεο κλιπ ποιος κωμικός πρωταγωνιστή. Yul Brynner. Πρωταγωνιστή ένας κωμικός. Μπορεί. Μπορεί. Πρωταγωνιστή ένας κωμικός. Ποιος είναι. Απαντάς σωστά, μπαίνεις στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ή αν θέλεις γυαλιά Οράσιος. Ό,τι έχεις περισσότερο ανάγκη αυτή τη στιγμή. Τα γυαλιά ο νικητής ή η νικήτρια θα τα παραλάβει από την 1 το μεσημέρι σήμερα σε ένα από τα 3 Opticon Express. Όχι το Privé στο Μακεδονία Παλάς. Όχι το μαγαζί που υπάρχει στο Πόρτο Καράς μέσα. Από τα 3 της Θεσσαλονίκης, δυτικά New Ευκάρπια, στο κέντρο απέναντι στα νέα δικαστήρια και downtown στην Παύλου Μελά 11, περίπου 25 μέτρα κάτω από την Τσιμισκή. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις το όνομα ή το επώνυμο του κωμικού και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Αν θέλεις μας λες τι θα ψηφίσεις, αν θέλεις. Ή ένα σχόλιο για τις εκλογές. Πάντα αν θέλεις. Μαχαίρι δεν βγάζουμε σε κανέναν. Εδώ στην Τρόικα, εδώ στο Λίμπερο. Η κομματάρα φεύγει, η διασκευάρα φεύγει. Καλή τύχη στην κλήρωση. Στην ουσία το quiz είναι για όλες και όλους, έτσι. Το θεωρώ πανεύκολο με την έννοια ότι πρέπει να στροφάρει λίγο το μυαλό. Αρκεί να ξέρεις 1,5 γραμμάριο, 1-2 πράγματα, ας πούμε. Για Dickinson, για Maiden κτλ. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από Γιώργο Ιταλό. Θάνο, σε περιμένουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούς. 10 χρόνια. 1-2-1-2. Αν ακούει ο Θάνος από την Ανατόλια, τον περιμένουμε στο στούντιο. Λέοντο Σοφού 18, έκτος όροφος. Γιώργο Ιταλό, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα. Θέλεις κάτι να φας. Λέω, πεινάς. Ρε άνθρωπέ μου, σε ρωτάω αν πεινάς. Θες να με παντρευτείς. Πεινάω. Από ό,τι κατάλαβα, δεν το θεωρείς στα 30 δεν καλύτερα. Μάζεσαι, όχι. Το χθεσινό ήταν το κάτι άλλο. Το χθεσινό ήταν, ναι. Ήταν τρελή κάθεστε, σε φεριά. Κάθεστε και σκάτε. Κάθεστε και σκέφτεστε. Όχι. Ναι, σωστά, ναι. Κάθεστε και ναι. Όχι, σκέφτεστε. Κάθεστε και στενοχωριέστε. Λες και δεν μπορείτε να στενοχωρηθείτε όρθιοι. Αχ, μύρισε Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Μύρισε καλοκαιρινή Παρασκευούλα. Μύρισε Παρασκευήλα. Σωστή απάντηση. Έχουμε την πρώτη από τον φίλο τον Κώστα που μπαίνει στην κλήρωση και γράφει και το όνομα του ηθοποιού και το επίθετο. Απλή ερώτηση, έτσι. Στο βίντεο κλιπ του κομματιού που ακούμε είναι ο Bruce Dickinson, ο δεύτερος καλύτερος τραγουδιστής των Iron Maiden. Από την προσωπική καριέρα, εννοείται, με την μπάντα του. Ποιος κωμικός πρωταγωνιστή στο βίντεο κλιπ του κομματιού Elected, στη διασκευή του τεράστιου αυτού κομματιού του θεού Alice Cooper. Πολλά πράγματα, αργό στη σκέψη, ρε παιδί μου. Αυτό είναι μεγάλο, αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα. Μεγάλο, Χθες ο Θωμάς Σωστόν τον έστειλε μήνυμα, παπ. Ποιο? Έστειλε μήνυμα για τον Γιάννη τον Καστρίτη. Που είναι να λάβει, ρε παιδί μου, τον μπάσκετ του Ηρακλέους. Και λέει, έστειλε το μήνυμα που έλεγε Θόδωρε Δρακόπουλε, στείλ τον τώρα. Εγώ το ήξερα, το είχα εδώ πέρα και σημειωμένο κιόλας, αλλά δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι κάτι δήλωσε, κάτι είπε ο Γιάννης ο Καστρίτης. Προφανώς έχει να κάνει, Θωμάς, τον διόρθωσέ με. Με το που βγαίνω από το στούντιο, κλείνουμε την εκπομπή. Βγαίνουμε, ρε παιδί μου, ο Παναγιώτης έχει φύγει. Ο Παναγιώτης έχει γίνει ο δασκαλάκης των παραγωγών. Δεν υπάρχει αυτό. Δουλεύουμε, κυριούλη. Βγαίνω έξω, πάω να πω. Μου λέει, ότι πρέπει ο Παναγιώτης να ήταν ήδη στο τιμόνι μπροστά. Όχι στο ασανσέρ, στο τιμόνι μπροστά. Yeah.
Απλά ο Γιάννης ο Καστρίτης κατεβάζει την εθνική ομάδα την εφήβων. Τι είναι. Φάγαμε τον Ντούκα. Ναι. 30 πόντους από τους Γάλλους. Ελλάς, Γαλλία. 46-77. Λέω μήπως. Μετά το θυμήθηκα εγώ. Με το μυαλό μου πήγε πως έκανε τα δηλώσεις για τον Ηρακλή. Ο Σπηλιωτόπουλος. Αυτό είναι Σπηλιωτόπουλος. Το καταλάβουν οι Ηρακλήδες, νομίζεις. Ο Άρης. Βασικά κατεβαίνει αυτός. Τι κάνει. Τι? Ο Άρης τι κάνει. Ούτε ξέρω. Ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Αυτό το Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, Γιάπης. Αυτό. Που ζητάει την ψήφα του εργάτη, α πούμε, του κατακαημένου. Ναι, ωραίο, ωραίο παιδί ο Άρης. Μου άρεσε πάρα πολύ η μία του η σχέση. Πιάνει Σωτήρη, έπαιζε σχεδόν. Βδομάδα παραβδομάδα έπαιζε παντού. Εσπρέσο. Ξεκάρφωμα. Σταρ, τέτοια πολύ ωραία κοπέλα. Mm. Πώς τη λέγανε? Όχι, γιατί μου έρχονται λέξεις στο μυαλό εμένα και τις πετάω. Με ό,τι βλακία όμως, γιατί δεν την πετάς. Όχι, γιατί δεν την πετάς. Καλά, εντάξει, εντάξει. Εγώ τη βλακία. Φαντάζομαι ότι την παίρνει πίσω, έτσι. Ναι, εντάξει, οκ. Πάμε τώρα να βάλουμε ένα θέμα το οποίο το σουρντίζω από τη Δευτέρα. Άντρε, μάλιστα. Χωρίς υπερβολή. Ακόμα και τον κουρκούλι μας λες και ακόμα μας λες για το τέτοιο, για το βοηθό. Ένα κουρκούλι. Λοιπόν, ένα είναι αυτά που χρωστούσαμε. Πάει εβδομάδα. Από τη Δευτέρα το κουίζ που αυτό που βάλαμε. Που ζητούσε, ποιον ζητάει ο Άκης, ο χειρουργός. Και με πήρε χθες φίλος του γιατρός. Ναι. Αριανός. Ναι, και τι λέει. Και νεοδημοκράτης. Ναι. Ο Άκης είναι ΠΑΟΚ και φόλα Κουκουέ. Ο άλλος είναι φόλα Άρης και φόλα Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ, φίλε Κουτσούμπας, μεγάλος βαθμός. Πάρα πολύ κόσμο στο Σύνταγμα. Πάρα πολύ κόσμο. Ναι, προχθές. Είδα και εγώ κάτι πλάνα. Ναι, προχθές, ναι. Ναι. Είδα κάτι πλάνα. Ναι. Ναι. Είδα κάτι πλάνα. Λοιπόν, ο Άκης λέει, έστειλε μήνυμα στο Σαββίδη. Δίπλα στον Πορτογάλο, ή μου φέρνεις την Μαρίνα. Τσάλι. Ή αλλιώς The Bird από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λέει θέλει πρόεδρο με φρύδια. Φέρε μου τη Μαρίνα. Όντως, ρε Ιβάν, αυτό το σκέφτηκες. Στις 16 Μάη μήνα. Δηλαδή, αυτή θα είναι κίνηση ρημαδιό. Πέρασε από μπροστά σου ηρωνικά. Δηλαδή, πραγματικά, αν φέρεις στον ΠΑΟΚ Μαρίνα, εγώ προσωπικά την εβδομάδα μία φορά θα πηγαίνω προπονήσεις, θα πηγαίνω. Αν και η Μαρίνα γιατί επίσης πάντα. Φαντάσου, Μαρίνα με Βάρντα στην στον ΠΑΟΚ. Οχ, οχ, οχ. Ναι. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με. Πώς, λιδάξεις αυτό, ε. Ναι. Ο, διασκευή, τι λιδάξεις. Διασκευή, βρε. Διασκευή. Το κομμάτι είναι. Ναι. Κάτσε, παλιό, το ναι, κομμάτι ναι, ναι, Μέρι Λίντα, τι είναι. Μέρι Λίντα δεν είναι, Μανολισιώτης. Ναι, 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 παλιό, ναι. Μέσα του 60 είναι αυτό. Κάπου εκεί, αρχαίνωσε του 60, ναι, από τη διασκευή. Πάει αυτό, το απαντήσαμε, πάμε παρακάτω. Κουρκούλης. Κάτσε, τι, δεν το θυμόμουν, φαντάζομαι θα πάθει σοκ και ο Παναγιώτης. Το καράγω, μου το θυμίζω ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ήμασταν μαζί, το οποίο το βλέπαμε, ήμασταν μαζί, λες. Α, το διάβασα. Μάλιστα. Υπήρχε μια εκδήλωση τότε επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή. Ναι, ήταν μια εκδήλωση. Event, event, ναι. Παύλα πάρτι, παύλα Άξι, γιορτή ναι. Του Κώστα Καραμαλή. Ναι, Κωστάρης. Και τον πλησιάζει κάποια στιγμή ο Άρης Πιλιοτόπουλος, του δείχνει το ρολόι με τον δίκτυο εξού του το ρολόι του. Λιδηρίδη ήταν. Του λέει, πρόεδρε, εμείς σιγά σιγά να φεύγουμε, λέει, αν και είναι λίγο νωρίς, αλλά να φεύγουμε. Να πάμε να γνωρίσουμε και καμία κοπέλα. Και το απαντάει ο Κώστας ο Καραμαλής. Την κοπέλα τη γνωρίζεις το πρωί, όχι το βράδυ. Και αυτό εμείς έχουμε ξημερώνει με τα μαγαζιά. Πρωί λέμε. Το βράδυ δεν κάνουμε τίποτα. Κάτι μπορεί να γίνει, κατάλαβες. Ξημερώμα. Α, το είπε αυτό ο Κωστάκης. Ωραίο. Α, μεγάλε, υποκλίνομαι. Μπράβο. Υποκλίνομαι. Το καρά. Το αυτό καρά. Εδώ Θεσσαλονίκη και γίνει. Δεν νομίζω γιορτή του Καραμαλή εδώ με καρδιά. Προφανώς Αθήνα, φαντάζομαι. Δεν είναι θέτο, το θέμα δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι στην Καρδίτσα να έγινε. Πάρα πολύ ωραίο. Σωστό. Σωστό. Μπράβο στον Κώστα του Καραμαλή. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, για τον Νίκο του Κουρκούλη. Ναι. Για τον Νίκο του Κουρκούλη. Του είχε προβλήματα το θέμα υγείας, αλλά το ξεπέρασε. Ναι, ο άνθρωπος. Ναι. Δεν μπόρεσα να πάω χθες. Τρελό sold out από ό,τι έμαθα. Τρελό sold out. Σα αρέσει Κουρκούλη. Δεν μπόρεσα να πάω. Για Σαββόπουλο θα πήγαινα εγώ για τα Χάλκινα. Θα πήγαινα για Σαββόπουλο για Χάλκινα Γουμένησα. Και φυσικά να τον δω μέσα αυτό το όλο πώς λειτουργεί. Για τον Νίκο τον Κουρκούλη, εντάξει, ένας της πίστας, οκ, δεν το λες του σκυλάδικου, της πίστας πάντως. Τον βλέπω μια συνέντευξη, τον βλέπω σε μια συνέντευξη, πρέπει να έχει σίγουρα 8 χρόνια, 8 χρόνια σίγουρα. Δεν θυμάμαι σε κανάλι ιδιωτικό, νομίζω Αντένα, νομίζω ότι είναι. Με το Άγιο Όρος. Ο Κουρκούλης είναι από χωριό από την Καβάλα, από τη μία, ναι, και από τη μαμά του κάτι από τη Δράμα. Κάτι σαν ανέφερε και, τέλος πάντων, Ανατολική Μακεδονία.
και λέει, μιλάει για τη γιαγιά του, ναι, με τρόπο που με διέλυσε, και μίλησε για την παραδοσιακή μουσική την οποία λατρεύει, έχω πάθει πλάκα, μίλησε για πολλά όργανα και αν θυμάμαι καλά και εκεί μπροστά στην κάμερα έπαιξε 2-3 διαφορετικά όργανα και τρελάθηκα. Αλήθεια. Δηλαδή ανέβηκε στην εκτίμησή μου απίστευτα. Αυτός είχε φύγει για Αυστραλία κανένα 2 χρόνια μετανάστης. Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι. Εντάξει, το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι αυτό, Παναγιώτη. Δεν το θυμάμαι. Και λέω, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος για να βγάλει μεροκάματο. Δηλαδή, όλα εκείνα εκεί. Αυτό είναι δικό του. Ναι. Το λέει αυτός. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Όλα εκείνα εκεί, δηλαδή, για απλά, μίλησε για βαλκανική μουσική. Ναι. Για επιρροές από τη βουλγάρικη μου, τη βαλκανική μουσική, τα φωνητικά κτλ. Υπέροχη παρουσία, πραγματικά, και τρελάθηκα. Και λέω, κοίτα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος απλά τώρα στην Ελλάδα, ξέρεις τώρα, για να, έτσι είναι οι 8 στους 10. Για να βγάλεις μεροκάματο, πρέπει να τραγουδάς πιο αυτό εδώ, πώς το είπες. Κάπως έτσι πάει. Δεν ξέρω τα λόγια. Πόσα δειλινά, πόσα ξενύχτια. Καρδιοχτύπια, κάτι τέτοια. Κατά γενικά μου είναι συμπαθέστατος. Ναι. Μαραντονοφέρνει λίγο, ε. Πιο πολύ σ' αρέσει με κοντόμαλι ή με το μακρύ που το με έχει. Το μακρύ. Με το μακρύ. Μαραντονοφέρνει και έφαγα τώρα φλασιά. Με ποιον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού μοιάζει πολύ. Απλά εκείνος είναι πιο λευκός, πιο άσπρος. Ο Κουρκούλης είναι πιο μελαχρινός, πιο μελαμψός. Κοκολάκι. Όχι, ρε. Φέρτον. Βλέμμα, κοκολάκι. Κοκολάκι εκεί μπουστάκι. Βλέμμα, κοκολάκι. Είχε αφήσει, όχι, ο Ξανθόπουλος, ο Πέτρος. Και ο Κοκολάκης. Κοκολάκης είχε αφήσει. Α, με μουστάκι το Κοκολάκι. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί για πολύ λίγο. Μπορεί για πολύ λίγο. Δεν Κοκολάκι. Εγώ τον έχω χωρίσιμο. Χωρίς μουστάκι. Αυτά και με το Κουρκούλι. Κλείσαμε ότι οφείλαμε. Πάμε τώρα. Τι πάμε. Διάλειμμα έχουμε. Διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Για να. Για ένα θεματάκι. Όσο πολλά να το αναπτύξουμε. Με αφορμή την παρουσία των αδερφών Αντετοκούμπο στα Σεπόλια. Την προηγούμενη Κυριακή ή Σάββατο, Κυριακή, στην εκδήλωση που έκανε η Nike. Ρε παιδιά, για μένα πάρα πολύ ψωμί. Γιατί πραγματικά συχάθηκα με κάτι. Σε σχέση με αυτό που ήξερα για τα παιδιά. Για το Θανάση, για το Γιάννη κυρίως, αλλά και για τα αδέρφια του. Πάρα πολύ, με τρελαίνει αυτό. Με τρελαίνει. Πηγαίνουμε σε break. Πριν πάμε, να ξέρεις, η Αγία Σοφία θα πεζοδρομηθεί το κομμάτι από Τσιμισκή μέχρι Μητροπόλεως. Μιλάμε για θάνατο, έτσι. Από την? Από Τσιμισκή μέχρι Μητροπόλεως. Από Τσιμισκή. Κάτσε σκέψου. Τι συνέπειες μπορεί να υπάρχουν. Κάτσε σκέψου. Ναι, για να το ξέρω το φαντάζομαι. Τρέχα γύρευα από κομμύρο, ναι. Λοιπόν, ακούμε το Elected του Alice Cooper από τον Bruce Dickinson. Ένα απλό πραγματάκι ζητάμε. Ποιος κωμικός πρωταγωνιστή στο βίντεο κλιπ του κομματιού δίπλα στον Bruce Dickinson. Ποιος κωμικός, έτσι, πρωταγωνιστή δίπλα στον Βρετανό Bruce Dickinson. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το όνομα του κωμικού ή το επίθετό του και αποστολή στο 54526. Το έπαθλο, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express για να τα φορέσεις αυτή την Κυριακή, αν προλάβεις να τα πάρεις, ή το Σάββατο, γιατί προλάβεις μετά τη μία σήμερα θα πάνε να τα πάρεις. Θα στείλει Μαριλίζ το ονοματεπώνυμό σου στον Αντώνη The Master of Forces Δημητριάδη για να παραλάβεις τα γυαλιά και να κάνεις την ποζεριά σου, να τα φορέσεις και στην παραλία αλλά και στο εκλογικό τμήμα που θα πας. Γιατί πέρα την πλάκα. Πρέπει να πας να ψηφίσεις. Ό,τι και να ψηφίσεις. Ό,τι και να ψηφίσεις. Πρέπει να πας και να ψηφίσεις. Πάμε κιόλας στα δικά μας. Στα δικά μας ποια είναι. Ρωτήστε μου τι θέλετε, παιδιά. Έτσι έλεγε ένα λαμόγιο όταν ήρθε να πάρει τον ΠΑΟΚ και ήταν δικηγόρος του. Που δεν πελευθερώνουν και σου λέγε «Σαύρο μου, ρώτα ό,τι θέλεις». Εντάξει. Όμως ρε πάμε, αν υπάρχει κάτι καινούριο, αν υπάρχει κάτι νέο, αν υπάρχει κάτι αυτό, κάτι νέο, κάτι σαν είδηση, κάτι καινούριο, αυτά. Εκτός ότι έχει δοσούλα ιδιαίτερη, ναι. Πολύ ωραίο κλίμα, ναι. Πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες γενικά, σας λυπάται η ψυχή μας εδώ. Ναι. Ναι, δηλαδή έχετε αγκαλιάσει ένα air condition, εμείς δεν χρειαζόμαστε air condition. Εγώ προσωπικά δεν έχω air condition και απολαμβάνω τον καύσωνα και τον γουστάρω. Μας πιτσιλάει και το ποτιστήρι, είναι η αλήθεια. Ναι. Τι ωραία δροσούλα. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό ερχόμαστε άλλωστε την εποχή εδώ πέρα και για να δούμε πώς χτίζεται ο νέος ΠΑΟΚ. Καλημέρα σας. Σταύρο, ο νέος προπονητής, ναι, φέρνει κανένα μαζί του. Τι εννοείς. Επιτελείο, έχει επιτελείο όπως για ο Λουτσέσκο. Όπως κάπου. Όχι, δεν έχει. Πάντα υπάρχει 24. Να μπω μέσα, ναι. Ναι, δεν είναι. Έχει έναν. Είναι ο ίδιος με τον Κρέσπο σε πιο κοντό.
Ο ποιος, ο βοηθός? Ο ένας ο βοηθός. Πώς το λένε αυτό, δεν είναι? Αυτός είναι ο Μάρτιν. Όχι, αυτός είναι ο Μαρτίνιο. Ούτε θυμάζει. Όχι, ο άλλος είναι ο Μάρτιν. Είναι ο Μάρτιν, ο Μαρτίνιο και ο Καστεγέρα. Η Μπούντου είναι, είναι εκεί, Σταύρο. Η Μπούντου είναι εκεί. Δεν είναι, εδώ την έχουμε. Ναι, εντάξει, ωραία. Η πρώτη γυναίκα σε αποστολή προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ναι, κοιμάστε μαζί. Ομορφαίνει κάθε μέρα που περνάει. Ναι, κοιμάστε μαζί. Όχι, δεν κοιμάστε μαζί. Έχουμε μια απόσταση ασφαλείας 100 μέτρων. Να. Δηλαδή, εγώ είμαι στην δυτική πτέρυγα του ξενοδοχείου, η Ελένη είναι στην ανατολική. Ναι, δεν είστε roommates. Δεν είναι δεδομένα γιατί εμείς ναι, δεν ασχολούμαστε με την δουλειά, με την ευχαρίστηση. Είμαστε από αυτού. Συγγνώμη, το μικρόφωνο που γελάει, όχι εγώ. Ναι. Όχι, πραγματικά δεν το κάνω αυτό. Δεν το κάνω αυτό. Κάνω τα πάντα εκτός από αυτό. Ναι, δηλαδή, ας κάνω και κάτι, δεν είναι κακό. Ναι, εντάξει, ωραία. Όντως, ωραία. Ναι, όντως, γενικά όταν μπλέκεις και το μάθημα της ημέρας, όταν μπλέκεις τη δουλειά με άλλα, ναι, είναι πρόβλημα. Ναι. Πάντα. Ναι. Δεν έχει βγει ποτέ σε καλό. Εντάξει, στο λέω, άμα κάνεις καμιά business, εγώ ήμουν να μην το κάνεις. Γνωστά τη πάση είναι αυτά. Κανένα όνομα για χαφ, τίποτα. Έχουμε δει πολλά κλαμπ να κλείνουν για αυτόν τον λόγο, Μάριε. Δεν ξέρω αν ασχολούσουν με το παρασκήνιο, αλλά όταν κάνεις τέτοια λάθη, τα πληρώνεις. Εδώ έκλεισε η πειραϊκή πατραϊκή από τη ζωή που τζάκυρισε τώρα αυτό. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, για χάφ όχι, δεν έχουμε κανένα. Δεν ξέρω ποιος έγραψε ότι κλείσαμε τον Ολιβέιρα. Δεν κλείσαμε κανέναν Ολιβέιρα. Και δεν είναι ότι το γράφει κάποιος και καλά, δείχνει τη ζαριά του. Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να κλείσει. Σήμερα δεν έχει κλείσει. Δείχνει κάποιος τη ζαριά του και του παίρνουν άλλοι να δημοσιεύουν, ούτε τηλεφωνεί κανείς, ισχύει, δεν ισχύει. Είναι η νέα δημοσιογραφία, το copy-paste. Δηλαδή βαριούνται οι νέες γενιές να σηκώσουν ένα τηλέφωνο. Σηκώστε ένα τηλέφωνο, δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Προφανώς και ο προπονητής το ξέρει καλά, έτσι. Τώρα θα παίξει μεγάλο ρόλο και η άποψη. Δεν είναι αν το ξέρει το ξέρει ο προπονητής. Το ξέρει ο προπονητής. Και να σου πω και κάτι, και σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν πλέον οι προπονητές στα χέρια τους, και να μην ξέρεις, σε 20 λεπτά μαθαίνεις. Δεν είναι δηλαδή, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο πλέον. Τα δεδομένα είναι όλα καταγεγραμμένα σε ειδικά προγράμματα. Το τι μπορεί να κάνει ένας παίκτης είναι δεδομένο, το βλέπεις ανά πάσα στιγμή, γιατί είναι κομμάτια του παιχνιδιού του κομμένα και ραμμένα έτσι όπως θέλεις να δεις τον ποδοσφαιριστή. Η μόνη έρευνα που γίνεται από την πλευρά είναι τι τύπος είναι, γιατί για τον Μάρτο το ξέρεις, είναι ο χαρακτήρας του. Βέβαια, ο χαρακτήρας. Μήπως ξέρει περισσότερα πράγματα. Εντάξει, το πώς δουλεύει, το πώς λειτουργεί μέσα στο κλουμπ, το πώς αντιδρά στον ανταγωνισμό, τι γλώσσες μιλάει, αν του αρέσει, ξέρω εγώ, το φαΐ, αν δεν του αρέσει, ξέρω εγώ, η παρέα, τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η έρευνα. Τα άλλα όλα τα έχουν στο πιάτο. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, έχουμε μία επιλογή. Για μένα παραδείγματος χάρη ΠΑΟΚ χρειάζεται και εξάρι και οχτάρι. Αν πάει για δύο, ναι, ο Ολιβέιρα είναι μια χαρά για το οχτώ. Αν πάει για έναν, δεν νομίζω θα είναι ο Ολιβέιρα αυτός. Γιατί εγώ νομίζω ότι χρειάζεται πιο αθλητικά στοιχεία στο κεντρικά του χάφου ΠΑΟΚ, έτσι όπως θα παίξει. Mm. Γιατί όταν ανεβάζεις 6 και 7 παίκτες ψηλά να πιέσουν, άμα σπάσει η πίεση, χρειάζεσαι εκεί έναν παίκτη να έχει μια ταχύτητα και μια ένταση, ναι, να προλάβει το κακό. Προχθές άκουσα, ωραία, εδώ, ακούστηκε ο πιο ωραίος χαρακτηρισμός με μία λέξη για τον Diego Μπίσεσβαρ από τον Αποστόλη τον Παοκτσί από το Λονδίνο, στο Γιώργο του Ζαγόρα. Υβρίδιο. Ξέρεις αυτό. Λίγο στο πλάι, λίγο δεκάρι, λίγο οκτάρο μισαρό τέτοιο, ξέρεις. Πολύ. Εμένα ο Μπίσεσβαρ. Τέλος πάντων, ο Μπίσεσβαρ είναι μιας παλιάς σκοπής δεκάρι. Ωραία. Ναι. Αλλά αν εγώ θέλω να παίξω με πίεση στον άξονα, ωραία, και στην πρώτη μπάλα και 4-4-2, δεν θα βάλω τον Μπίσεσβαρ σαν δεύτερο φόρ. Θα τον βάλω αριστερά. Και εδώ τίθεται ένα θέμα τώρα. Στοχ και Μπίσεσβαρ μαζί στην ίδια δεκάδα μπαίνουνε. Λογικά μπαίνουνε, αλλά σε τι είδους παιχνίδια. Δηλαδή στα παιχνίδια πολύ υψηλής έντασης μπαίνουν και οι δύο. Είναι ερωτηματικά, θα τα δούμε στη διάρκεια.
Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μας αγχώνει ιδιαίτερα. Αυτό που μας αγχώνει είναι ότι δεν έρχονται τα κεντρικά χαφ. Χωρίς κεντρικά χαφ δεν έκανε κανείς τίποτα. Αυτό μας αγχώνει μόνο. Όλα τα άλλα τα έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει κανένα θέμα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί έχουν ο Μαουρίτσιο εκτός, είναι οι δύο που φύγανε, άρα πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση. Νομίζω το ξέρουν όλοι, εντάξει, δεν είναι ότι ο Φερέιρα λέει ότι περιμένει να δει τους παίχτες και να κλείνει μετά. Αυτό είναι σωστό, γιατί έτσι πρέπει να κάνει. Το ότι από πίσω δουλεύει ο ΠΑΟΚ για να φέρει και την ΚΑΧΑΦ, και αυτό είναι σωστό. Νομίζω και οι παίχτες οι ίδιοι το ξέρουμε, ότι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ κίνησης. Δεν είναι κάτι, δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Οκ, Σταύρος. Ωραία παλικάρι μου. Okay. Αύριο θα ακούσουμε και στο συμπεριφή του αγώνα, εννοείται. Είπες αύριο είναι 5 ώρα Ελλάδος. 5 ώρα νομίζω ο Άρης. 4 ώρα Ελλάδος. Νομίζω ο Άρης είναι 5. Ο Άρης είναι 5. Νομίζω ίδια ώρα παίζουν. Πάλι. Πάλι, όλα ίδια ώρα εσύ. Πάλι θα σου παίρνει τον χρόνο ο Τσάλτ. 1-0 η Γκένγκ, 2-0 η Γκένγκ, 3-0 η Γκένγκ. Πίσω προπονητής. Όχι, όχι. Ποιος ο Βάλος, ποιος ο Βάλος. Ωραία. Εντάξει. Έγινε ρε Σταύρος, έγινε παλικάρι μου. Άντε. Να σε καλά, άντε. Να σε καλά. Καλημέρα να έχετε όλοι εκεί. Πραγματικά ανατριχιάζω, ρε 472. Τους έχεις χάσει τελείως. Πραγματικά ανατριχιάζω. Απαντάει πολύ σωστά για τον ηθοποιό, τον κωμικό που παίζει στο βίντεο του Bruce Dickinson. Το τραγούδι των εκλογών είναι το Vote with a Bullet των Corrosion of Conformity. Μπαντάρα. COC. Έχω και live τους. Πάρα πολύ ωραία μπάντα. 90s. Αυτό το υβρίδιο metal, εναλλακτικό metal, heavy, grunge, όλα μαζί. Με συγκίνησες. Τους είχα ξεχάσει τελείως. Πω από COC. Πού το έχω αυτό το χρόνο. Έχω ένα studio album και ένα live τους. Με συγκίνησες. Και πάμε τώρα τεράστιο μήνυμα. Του 845. Σωτηρή, πες τον Θάνο να έρθει μέσα. Το παλικάρι, ο επισκέπτης είναι. Πες να έρθει μέσα. Ο Θουβού πραγματικά μας διαλύει. Είναι στιγμές που ο Θουβού δίνει απίστευτα look-alike, ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Ο Κουρκούλης μοιάζει και με τον Αλβανό της Ρούλας Βροχοπούλου, η οποία κάθε λίγο έβγαινε στην τηλεόραση και έκλαιγε που την άφησε. Κλάμα! Καλημέρα, Θουβού. Ναι, ρε, εσύ. Δεν το ναι. Θυμάμαι καθόλου. Παναγιώτη, ναι. Ναι, άστον. Ναι. Άστον, άστον. Ο Κουρκούλης. Όχι, ρε. Γιατί όλη η δουλειά είναι εδώ. Εδώ. Αυτό ήταν πιτσιρικά το λέμε, ο Βάνος σχέση με τη Βροχοπούλου, ε. Ναι, ναι, ρε, τον περνούσε η γιαγιά του παρολίγο. Έκανε τη γιαγιά. Παρολίγο, ναι. Αλλά κάποια στιγμή ήτανε σε όλα τα κανάλια κάθε μέρα. Κοσυφοπαίδιο το δωμάτιο. Η Ρούλα. Σε όλα τα κανάλια, πρέπει να ντρέπεσαι. Κάθε μέρα σε όλα τα κανάλια ήταν η Ρούλα Βροχοπούλου. Κλαίω με τον Αλβανό της. Θυμάμαι στιγμή που μιλάει η Ρούλα και λέει δημοσιογράφος σε λίγο θα έχουμε και τη γνώμη του Αλβανού της Ρούλας Βροχοπούλου. Δεν υπάρχει. Με την ευκαιρία καλημερίζουμε Γιάννη Αλβανό. Σχολές οδηγών, δεν ξέρω αν είσαι ακόμη ο Γιάννης, με τον οποίο ήμουν μαζί στα Σπορ του Βορρά αρχές του 80, τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή. Τι ομάδα. Θα πω τώρα κάτι. Να σου πω. Α, δεν τι είναι. Αρρώστια με το ποδόσφαιρο. Ναι. Από ερασιτεχνικό μέχρι κορυφή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, μεγάλη μορφή ο Γιάννης. Δώσε μουσική για να σας πω κάτι που ίσως. Ρε το Σαραβάκο. Γεια σου ρε Γιάννη Αλβανό. Γεια σου ρε Γιάννη Αλβανό. Εντάξει, άλλη εποχή που δεν ξανάρχεται αυτή η εποχή. Δεν ξανάρχεται. Εντάξει. Σαραβάκο θα έχει με την Αλμπέρτη, ε. Τα είχε ρε φίλε. Τον άφησε, ναι. Και έκανε να βάλει γκολ 6 μήνες. Άντε ρε τώρα. Πότε τον άφησε και έκανε 6 μήνες να βάλει γκολ. Πότε θα τελειώματα στην ΑΕΚ. Ή το γυρίσει τον παραδείγμα. Το έχω κάνει και αναφορά εδώ. Άντε. Με ποιος πήγε να την παρακαλέσει. Ποιος. Για να τα ξαναφτιάξουμε. Ο Τζίγκερ. Ο Καπετάνιος. Ο Καπετάνιος. Άντε, αυτά είναι μύθοι τώρα. Θα πάει ο Καπετάνιος και θα σαραβάκω στη Σοφία Λιμπέρτη. Και πάει το κουδούνι στη Σοφία Λιμπέρτη. Δεύτερο ζωτή. Και θα του ανοίγει. Ήτανε περίπου, περίπου 5 μήνες χωρίς γκολ. Μυθοπλασίες. Και πήγε ο Καπετάνιος. Πήγε ο Καπετάνιος. Είναι γνωστό αυτό. Μίλα. Μίλα με Αθήνα. Είναι γνωστό αυτό. Να μιλήσει η γλώσσα της αλήθεια. Είναι γνωστό αυτό. Τι.
Γι' αυτό δεν έβαζε γκολ. Εντάξει. Γι' αυτό δεν έβαζε γκολ. Αυτό είναι γνωστό πάντως που λέω. Και το άλλο. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό. Προφανώς, προφανώς. Την κόρη την έχει δει, ε. Και μετά ήταν με τον Πάριο. Με τον Πάριο την Αλιμπέρτη. Έβγαλε δίσκο, έβγαλε άλμπουμ. Έβγαλε CD. Το έχει που περίπου 8 μήνες. Βάλαμε και ένα τραγούδι εδώ. Ξεχνάω τώρα το όνομά της. Ζητώ χιλιάδες συγγνώμη, ξεχνάω το όνομα της κοπελίτσας. Του Σαραβάκου, αγόρι μου. Ο οποίος κρατήθηκε πολύ καλά. Ο Σαραβάκος ίδια. Δες την. Στο εξώφυλλο είναι στο άλμπουμ προφίλ. Είναι ίδια ο Σαραβάκος. Ίδια. Δηλαδή αν τη δεις, θα πεις αυτή είναι η κόρη του Σαραβάκου. Αν τη δεις να περπατάει στο κέντρο, μέσα στη Τζιμισκή, θα πεις αυτή είναι η κόρη του Σαραβάκου. Δεν υπάρχει. Ο οποίος είναι παρέμεινε ίδιος, ε. Με τη σύζυγό του είχα βγει εγώ δύο φορές εδώ. Ψήφτη, παιδιά, τα λέει και στον αέρα δηλαδή. Βγήκα με τη σύζυγο του Σαραβάκου, αέρα είναι τώρα Σαραβάκου. Πριν τη γνωρίσει ο Δημήτρης, κάτι μήνες. Βίκη Γεροθόδωρου, ναι. Πολύ ωραία στιχουργός. Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ωραία κοπέλα. Είναι αιώνες μαζί. Στιχούργος. Είναι ξαδέρφη Τίνος. Του Γεροθόδωρου. Μπράβο. Α, το είπες. Μπράβο. Του Μιχάλη του Γεροθόδωρου. Ναι. Από εκεί γνωρίστηκαν. Ναι. Ο Γεροθόδωρος ήταν η ιστορία με τον Αναστόπουλο. Με τον Αναστό. Μειώντας μέχρι το κέντρο. Ναι. Στο ΆΚΑ. Το έχω φωτογραφία. Ναι. Το έχω. Μια-δυο φορές το έχω. Βέβαια. Εννοείται. Μπράβο ρε παλίκαρε. COC Μπαντάρα λέει ο Θουβού. Και ο Θουβού επιβραβεύει τον 472. Την είδε Σωτήρη. Πώς είσαι στο μικρό ρε κοπελίτσα. Την ξέχνα. Ναι. Ο Σαραβάκος ίδια. Είναι Σαραβάκος, ναι. Ρεσί, ο Χαριστέας έχει μείνει ίδιος, ε. Είναι πιο λεπτός από ό,τι ήταν ποδοσφαιριστής. Ναι, εννοείται. Φίλε, λίγο πιο, όχι ότι ήταν χοντρός από ποδοσφαιριστής, αλλά ακόμα πιο λεπτός είναι τώρα. Καλά, είναι και της πολύ πρόσφατης γενιάς, έτσι. Ναι. Εντάξει, κάτσε, χθες τον Ντολάκη που ήταν τους είχε μαζί στην τηλεόραση. Καλά μου, και ο Τσιάτας ίδιος. Είναι απλά λογικό, είναι εντάξει, τα παρατάς. Σήμερα είναι το φιλικό. Χθες ήταν, 2-1. Νίξε η Ελλάδα, 2-1. Περίμενα να δω κάτι. Θέλω να πεις πόσο κόσμο είχε. Παναγιώτη, δεν ξέρω, δεν είδα τίποτα. Τίποτα. Νομίζω ότι στην προπόληση που άκουσα χθες το πρωί είχε 4.500 εισιτήρια. Το πρωί, 5, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Νίξε η Ελλάδα 2-1, δεν είδα τίποτα. Δεν ξέρω, δεν είδα τίποτα, ιδέα δεν έχω. Δεν είδα ρε εσύ. Ήταν εκείνη η ομάδα όμως. Ήρθανε. Ήταν η απάτη ο Τζέκο, η τεράστια αυτή ποδοσφαιρική απάτη. Τζέκο. Ο Τζέκο, τι είπα, ναι. Ο Τζέκο, μια χαρά είναι ο Τζέκο. Ναι, και ο Τσέκος. Ο Κόουτο, πρέπει να έρθω Φίγκο. Πρέπει να έρθω Φίγκο. Θέλω να τα δω λίγο, ρε φίλε, τώρα δεν ξέρω. Ναι. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μήνυμα Θωμάς Τόντο. Πόσο κουτουρίνο ο Έλληνας, φίλε. Και καλά τη λάτρεψε και την εθνική. Δίνει 1000 ευρώ αεροπορικά για να πάει να τη δει, ρε φίλε. Και τώρα, 15 χρόνια μετά. Το πανηγύρι, ρε. Το πανηγύρι, εντάξει. Έσπασε και αυτό το άβατο. Αναρωτιέται ο Θωμάς Τόντο, ο παδός του Ηρακλέους. Γυναίκα σε προετοιμασία ομάδας. Ερώτηση. Σε άλλη ελληνική ομάδα έχει γίνει αυτό. Τώρα ο Σταύρος θα με κράξει, αλλά από μέσα του. Αυτός κυνηγάει τις τέτοιες. Το ρεπόρτες. Είδα μετά το μήνυμά σου. Ναι. Τι εννοείς, έχει πάει, είναι κάποιο άβατο που είχε σπάσει πρώτα άλλη ελληνική ομάδα, αποστέλλοντας γυναίκα ρεπόρτερ στην προετοιμασία της. Αν θες βοήθησέ μας, Θωμάς Τόντο. Μαζί μας έχουμε την CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά οικολογικά απορριπαντικά. Καλέστε τώρα στο 2310-2317-62-164 και κλείστε ραντεβού με την Αλιμπέρτη. Συγγνώμη. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από τον χώρο σας. Και να σου πω κάτι, γιατί δεν είστε τον καλογερά, ρε φίλε. Αλλά αυτός ήταν και κατάσκοπος, ε. Ο Γιάννης. Ναι. Ο Γιάννης. Κατάσκοπος και, κατάσκοπος και επιτηρητής των παικτών. Ναι, ρε. Ο εφιάλτης των ποδοσφαιριστών, ναι. Nightmare. Μου έλεγε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πώς. Έχασε. Τον έχει δει που κάμπες οπότε. Πώς έχασε. Πάντα μια καμπαρτίνα δεν ήταν. Ναι. Πώς έχασε. Θα από μέσα τύπου. Και πολύ με πόλο ριγέ τη εποχή. Κάτι ντουρ, κάτι τέτοια. Πώς έχασε τη Βάνα Μπάρμπα. Ποιος. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Την πήρε άλλο. Στόχο πει. Πώς έχασε. Και έμεινε σαν κόστο. Σε ραντεβού με τη Βάνα Μπάρμπα υπό την απειλή του Γιάννη του Καλογερά. Που του έκανε έλεγχο γιατί ώρα κοιμούνται. Το βασικό ήταν αυτό του Καλογερά. Έπαιρνε τηλέφωνο ή και περνούσε από τα σπίτια των ποδοσφαιριστών. Ναι. Βέβαια, ρε, ναι. Με τον Γιάτσεκ Μοχ. Λοιπόν, ο Φίγκο δεν ήρθε, λέει το Ιβιτσόσκυλο. Είσαι, α, ωραία, μας τα καλύπτει όλα. Ο ρεπόρτερ Ιβιτσόσκυλο. Γεια σου, Ιβιτσόσκυλο, τεράστιο. Είσαι καιρό να φανεί. Ναι. Είσαι κοντά 11 με 12.000 κόσμο, παιδιά. Μπράβο τότε. Ήταν γεμάτες οι κεντρικές θύρες και το μισό πέταλο. Ο Φίγκο δεν ήρθε, νομίζω απάντησε σχεδόν
όχι σχεδόν, απάντησε σε κάθε ερώτημα που έθεσε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Να σε καλά, Ιβιτσόσκυλο. Στη Ριζούπολη δεν παίζανε. Ναι. Ούτως ή άλλως το ένα πέταλο δεν υπάρχει. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι, και το μισό πέταλο. Και το μισό πέταλο. Το άλλο είναι το κλειστό του μπάσκετ. Είναι κλειστό. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάμε σε διάλειμμα. Ποιος κωμικός πρωταγωνιστή στο βίντεο κλιπ του κομματιού Elected από τον Bruce Dickinson. Στην διασκευή δηλαδή, στο cover του κομματιού από τον Βρετανό Bruce Dickinson. Ποιος κωμικός πρωταγωνιστή στο βίντεο κλιπ. Το ονοματεπώνυμό σου μας στέλνει στο FM κενό, το όνομα του κωμικού και το αποστέλνεις στο 54526. Σε περιμένει, αν είσαι τυχερός ή τυχερή, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά από το Opticon Express. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο για την Τρόικα, που αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι Τρόικα. Γιατί ο Σωτήρης υποτίθεται είναι Τρόικα, είναι μονόικα απέναντί μας. Άλλο αν είναι ουσιαστικά δίπλα μας ο Δασκαλάκης. Από εδώ πέρα ήμασταν δύο τόση ώρα, τώρα είμαστε τρεις. Καλωσορίζουμε με ανατριχίλα και μεγάλη συγκίνηση ένα παιδί που το είχα φέρει στο στούντιο, στο Μετρόπολης, βράδυ, όταν ήμουν το lead-in του Ραπτόπουλου. Τι lead-in είχες, ρε Σιράπ, τι lead-in είχες. Στο 10-12, στο Με Διαφορά Κορυφαίο, βραδινό, που είναι το πιο σκληρό, η πιο σκληρή ώρα, η πιο αντιραδιοφωνική ώρα, 10-12 το βράδυ, με διαφορά καλύτερο που είχε η αθλητική πόλη τελευταία 30 χρόνια, το λέω ξεκάθαρα, πραγματικά. Και με τρελή φασαρία και κίνηση, τον Θάνος Ανατόλια. Θάνο, καλημέρα. Μαρία, καλημέρα, Παναγιώτα. Θα σου σηκώσω λιγάκι το καθισματάκι, ρε, εσύ, εγώ. Σήκω λίγο πάνω. Μπράβο. Έτσι, άστο. Παναγιώτη, μίλαση, πες το χορηγού. Θα μας τα πεις στα βουλγάρικα. Χορηγούς, να πούμε. Προσφέρει ο Θάνος σήμερα τους χορηγούς. Injection Service, από όλων 18 κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού. Και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψυχασμού CFC και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Άντε, πες το αυτό στα βουλγάρικα, ε. Φάνο. Πολύ δύσκολα. Δύο χρόνια δεν έμαθα ούτε μία λέξη στα βουλγάρικα. Ναι, το λέει αυτό ο Θάνος. Θα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πραγματάκια. Ο διαγωνισμός τρέχει. Ποιος είναι ο κωμικός ο οποίος πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ της διασκευής του κομματιού Elected του Alice Cooper από τον Bruce Dickinson, έτσι. Bruce Dickinson, ποιος παίζει στο κομμάτι Elected, ποιος κωμικός παίζει στο πλευρό του Βρετανού τραγουδιστή. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το όνομα έστω του κωμικού, αποστολή στο 54526, τρεις μέχρι στιγμής οι σωστές οι απαντήσεις. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη. Θα μας ειδοποιήσει όταν έχουμε στον αέρα τον Χρήσαθο. Θα μας ειδοποιήσει, έτσι. Λοιπόν, Θάνος Ανατόλια είχε έρθει στην εκπομπή τότε βράδυ, πρώτη Λυκείου. Στα γρήγορα τη ζωή σου από τότε, ρε παιδί μου. Τακ, 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 τη ζωή σου από τότε. Φεύγεις εκείνο το βράδυ, ο πατέρας σε παραλαμβάνει από την αγκαλιά του Μάριου του Ασλαμά. Τι συμβαίνει στη ζωή σου από τότε. Τελειώνω τον Ανατόλια. Ναι. Ένα στεράκι. Γιατί είχα ακούσει για τον Ανατόλιο. Εγώ είμαι υποτροφία στο Ανατόλιο. Αθλητική υποτροφία. Ναι. Οπότε. Ναι. Ναι. Ντρέπεσαι που τελείωσε το Ανατόλιο. Ντρέπεσαι. Όχι, απλά δεν είχα καμία σχέση με το όλο κλίμα του Ανατόλιο. Είσαι οπαδός ποιας ομάδας? Του Ηρακλή προφανώς. Του Ηρακλή, ναι. Το προφανώς. Όπως και πάρα πολλοί κόσμοι στο Ανατόλιο. Πάρα πολλοί κόσμοι στο Ανατόλιο. Ηρακλή. Η πλειοψηφία μπορώ να πω. Ούκο λίγους ξέρω κι εγώ. Ναι. Τελειώνω το πτυχίο μου στο Μακεδονία. Μεταπτυχιακό στην Αγγλία, στο Σάρι. Ναι. Δουλεύω Αθήνα. Σάρε είναι βόρεια. Είναι λίγο έξω από το Λονδίνο. Λίγο έξω από το Λονδίνο. Βλακέ, 50 λεπτά από το Λονδίνο. Sorry, ναι, sorry, κοτσάνα, τι είπανε. Γυρνάω στην Αθήνα 6 μήνες, δουλεύω. 2 χρόνια Βουλγαρία δουλεύω και πλέον είμαι ξανά στην Αθήνα, δουλεύω. Αυτό ήταν το sum up στα 29 μου. Είσαι. Αυτό ήταν. Sum up στα 29 μου πλέον. Είσαι το ακριβώς στα 2 του Τσαλτίδη. Μέχρι τώρα ήταν ακόμη στη βραδιά εκείνη που έφυγε από το στούντιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πράγμα. Μέχρι... Το ακριβώς αντίο του Σαλτίδη. Ναι. Μέχρι τώρα θα είχε πει για τη βραδιά εκείνη που ο μπαμπάς του τον πήρε από το στούντιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπράβο. Λοιπόν, Βουλγαρία, Σόφια, 2 χρόνια. Έτσι. Σωστά. Σε τι ηλικία ήσουν εκεί? 26 με 28. 28. Με λίγα λόγια η ζωή εκεί. Κάποιοι μας ακούν τώρα. Και σκέφτονται να πάνε να δουλέψουν, να πάνε να ζήσουν στη Βουλγαρία. Να πάνε να δουλέψουν στη Βουλγαρία. 80 ευρώ κοκό. Okay, για να περάσουν καλά, να παρτάρουν, είναι σούπερ. Πεθαίνουν για Έλληνες. Οι Βουλγάρες, ναι. Αν είναι για κάποιον αυτό λόγος να πάει. Γενικότερα πολύ δύσκολη κοινωνία, κλειστή. Πρέπει να μάθεις οπωσδήποτε τη γλώσσα για να εγκληματιστείς. Mm. Κατά τα άλλα, okay, ένα ευχάριστο break από την καθημερινότητά σου. Αν μπορείς να το κάνεις και να πάρεις κάποιες εμπειρίες ζωής. Αλλά πέρα από αυτό, δεν θα το συνιστούσα σε κάποιον να πάει να μείνει με το σκεπτικό μόνιμα στη Βουλγαρία. Είναι λίγο δύσκολο. Και οπωσδήποτε τη γλώσσα, Οπωσδήποτε τη γλώσσα, γιατί δεν μιλάμε πάρα πολύ αγγλικά. Οπότε είναι δύσκολο να επικοινωνήσει day to day.
Καθημερινό. Μίλησε, μας μίλησε έξω για διαφορά στην κουλτούρα. Ναι, ναι, ναι. Αν θες σε αυτό ένα-δυο σημεία, έτσι. Ναι, το αντιλαμβανόμαστε ναι. Γενικότερα, σαν γενικότερη εικόνα. Αλλά... Γενικότερα, να σκεφτούμε ότι είναι μια κοινωνία που μέχρι το 90 είχαν κλειστά σύνορα. Είναι λίγο. Τους φαίνεται λίγο ξένο κάποιος να έρχεται και να δουλεύει εκεί πέρα. Το βλέπουν σαν να τους παίρνει τη δουλειά. Δεν τους αρέσει πάρα πολύ στις μεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 40, αυτές τις γενιές, που δεν συνήθισαν τον τουρισμό όπως η Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Οπότε δεν κάνουν την προσπάθεια ούτε να βοηθήσουν, ούτε να σε κάνουν να εγκληματιστείς στην κοινωνία. Προσωπική μου άποψη, παιδιά. Εγώ ακούω κάποιες φωνές να λένε και εμείς το ίδιο εδώ. Ναι, μπορεί κάποιοι να πήγανε στο Μπάνσκο 5 μέρες να πέρασαν τέλεια. Εγώ το λέω σαν εργαζόμενος που ζούσα την καθημερινότητά μου, προσπαθούσα να πάω στο σούπερ μάρκετ, στο καθαριστήριο, να φέρω τον ηλεκτρολόγο και ούτω καθεξής. Δεν το λέω για διακοπές, προφανώς. Απλά είναι μια πολύ πιο κλειστή κοινωνία από την ελληνική. Θα απέκλειες δηλαδή να μείνεις μόνιμα για μια ζωή εκεί, ε? Καλά, τώρα το ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ. Κάτι και αναλόγως, ας πούμε, προφανώς το χρηματικό, αλλά να μείνω για πάντα θεωρητικά δεν θα μπορούσα να το κάνουμε τίποτα. Και πολύ δύσκολο κλίμα. Η Σόφια πάρα πολύ κρύο, παιδιά. Ναι. Για ένα που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, πολύ κρύο. Βαρύς χειμώνας. Όχι της Βρετανίας, χειμώνας βουνού. Ναι, βουνίσιος που λέμε. Ναι. Είναι ψηλά, είναι στα 600 μέτρα. Ναι. Δύσκολος χειμώνας. Βουνίσιος χειμώνας, έτσι. Μήνυμα του 228, χρειάζομαι, φαντάζομαι, βοήθεια και του Θάνου. Έλεγε ο Σπέκχαρντ για τη Νέα Δημοκρατία το 2008 ότι είναι κυβέρνηση από τους πλούσιους για τους πλούσιους. Οι φήμες για τέταρτη ανακεφαλοποίησή μου μου θύμισαν τη ρίση Σπέκχαρντ. Θες να βγεις λίγο στον αέρα, αδερφέ, 228 2310 287 888. Αν θέλεις, μόνο για σένα, όχι για άλλους, μόνο για σένα. Λίγο να μας βοηθήσεις. Μήπως μιλάει για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ναι, κάτι... Φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Ναι. Ότι δεν βλέπεις διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί το πας, το κομμάτι αυτό, κάτι τέτοιο. Όχι, αυτά που έλεγε, λέει αυτός ο. Ο Σπέκχαρντ. Ο οποίος Σπέκχαρντ, παιδιά, κάτι μου λέει αυτά, αλλά κάτι μου λένε. Αυτά που είπε το 2008 πάει να ξαναγίνει το 2019. Δηλαδή αυτό το πράγμα λέει, ότι πάει να γίνει. Πλούσιοι για τους πλούσιους. Κυβέρνηση να δημοκρατήσει κτλ. Α, ναι. Okay. Αυτό έτσι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Το διαβάζω. Το εκλαμβάνω. Ναι. Παιδιά, εγώ ξέρετε δεν μπορώ κάθε φορά παραμονή εκλογών και ειδικά σε αυτές τις φετινές τις υπεραπλουστεύσεις. Αυτό δεν μπορώ. Και τις γενικεύσεις. Εντάξει. Αυτό. Διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο σχετικά με αυτό το αστείο που ακούμε, ας πούμε, ότι η μεσαία τάξη τιμώρησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι το άρθρο, είναι φανταστικό. Για τη μεσαία τάξη η οποία είχε διαλυθεί ήδη από το 2010-11, άντε 12. Ναι. Άντε 12, δηλαδή μην τα υπεραπλουστεύουμε όλα. Δεν είναι το άσπρο μαύρο, δεν είναι ΠΑΟΚΑΡΙΣ, δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός η πολιτική, τέλος πάντων. Εδώ πρέπει να πιάσουμε τελείωση, είπες οικονομικό. Χρηματοοικονομικό και λογιστική στο ΠΑΜΑΚ. Το ΠΑΜΑΚ, ναι. Τώρα λοιπόν, είσαι Αθήνα. Σωστά. Λοιπόν, είσαι Θεσσαλονικιός γέννημα θρέμα. Ναι, ναι, ναι. Okay. Φάληρο, Ευζώνων. Ναι. Μπράβο. Ναι, μην πει διεύθυνση. Καλά. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είσαι προ τα μένα λίγο πιο κοντά. Τέλο πάντων, προ τα μα. Γαριβάλ. Τέλο πάντων. Ωραία. Διαφορέ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Από ένα νέο παιδί που δουλεύει στην Αθήνα, έχει ζήσει πολύ καλά τη Θεσσαλονίκη, είναι Θεσσαλονικιός, σύγκρινε μου με Αθήνα. Για μένα η άποψή μου είναι φως με σκοτάδι. Και ξέρει ποιο είναι το φως, ξέρει ποιο είναι το σκοτάδι. Για μένα. Εννοείς τον τρόπο ζωής ή τον τρόπο σκέψης. Στα πάντα. Στα πάντα. Επειδή μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ τα κωδικοποιημένα. Ένας φίλος μου ο Δημήτρης, φίλος μας, φίλος μου ας πούμε που το γνώρισε και ο Παναγιώτης και τον αγαπάει από όσο ξέρω. Όχι τυχαία Ηρακλειδέας, όχι τυχαία με μουσική, με σινεμά, με λογοτεχνία, με. Λέει μην το ψάχνεις, τα πράγματα είναι απλά. Κοιτάς τριγύρω σου, γεια σου Σωτήρη. Κοιτάς τριγύρω σου στη Θεσσαλονίκη. Τι βλέπεις? Βυζάντιο. Κοιτάς τριγύρω σου στην Αθήνα, τι βλέπεις? Okay. Αρχαία Ελλάδα, καληνύχτα. Πάμε, σ' ακούω. Okay. Δεν θα το πήγαινα έτσι ακριβώς όπως το έχεις στο μυαλό σου. Όχι, δεν σου είπα υποχρεωτικά. Λίγο κωδικοποιημένα το έδωσα εγώ. Σαν... Ναι. Για μένα η Αθήνα, καλά τώρα προφανώς δεν συγκρίνεται με τη Θεσσαλονίκη, ούτε στον τρόπο σκέψης, στην καθημερινότητα, στον πολιτισμό. Είναι μια πόλη που έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, να δεις. Να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Είναι δηλαδή... μία από τις πέντε Μητροπόλεις του κόσμου.
Με βάση αυτό ξεκινάμε. Μία από τις πέντε, αν όχι τέσσερις, μία από τις πέντε Μητροπόλεις του κόσμου. Είτε θέλουν κάποιοι είτε όχι. Πάμε. Και όταν έχεις την επιλογή Τετάρτη απόγευμα να πας θέατρο αντί στη Θεσσαλονίκη που μόνο επιλογή είναι να πας για να πιεις ένα ποτό, ναι, καταλαβαίνεις πόσο μπορεί αυτό και να βελτιώσει μια κοινωνία. Ναι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Οπότε είναι κάτι που απολαμβάνω. Η Αθήνα επίσης έχει το απρόσωπο της πόλης, το οποίο για μένα είναι πολύ ωραίο. Παναγιώτης Φασούλας εδώ, ναι, sorry και συνεχίζεις, ναι, συγγνώμη, Παναγιώτης Φασούλας στη Θεσσαλονίκη σε γενικά το παρελθόν σου. Πάμε. Αυτό. Μπορείς να βγεις, να κάνεις ό,τι θες, να κάνεις πραγματικά ό,τι σου αρέσει με όποιον θες, χωρίς να φοβάσαι μέσα σε εισαγωγικά ότι θα σε δουν, θα σε σχολιάσουν, συγγνώμη, ότι θα κριθείς γι' αυτό. Έχει αυτό το μαγικό, το οποίο στη Θεσσαλονίκη εγώ το είσαι από την αντίθετη μεριά, βγαίνεις στην παραλία και χαιρετάς 30 ναι, ανθρώπους. Ναι. Και εγώ κάτι τέτοιο δεν το ευχαριστιέμαι. Είναι εξωστρέφεια, είναι εσωστρέφεια, ξεκάθαρα. Από την άλλη, δεν υπάρχει τόσο αμεσότητα στους ανθρώπους. Έχει τη χρειά της μεγαλοπόλης, στο άσχημό της, ότι ας πούμε στην πολυκατοικία δεν θα σου πούνε εύκολα καλημέρα, δεν ξέρεις τους γειτονές σου, ο καθένας ζει τη ζωή του, πάει στο σπίτι του, τέλος. Σε αυτό πάνω σε αυτό μου επιτρέπεις? Ναι, ναι, ναι. Με χαιρετάνε στην πολυκατοικία μου πλέον οι τρεις πιο μεγάλοι που απέμειναν. Ναι. Οι νέες γενιές και εδώ, σε πληροφορώ, λέω καλημέρα και σχεδόν κάνουν. Άρα δεν είναι θέμα μεγαλούπολης, είναι θέμα ευγένειας. Είναι θέμα και ευγένειας. Είναι μεγαλούπολης. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Αλλά είναι και θέμα όμως που λέει ο Παναγιώτης ευγένειας. Ναι, αλλά θα θεωρούσα ότι οι νέες γενιές είναι πιο μορφωμένες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με περισσότερες εμπειρίες. Γιατί είναι ένα θέμα ευγένειας από τις νέες γενιές? Δεν ξέρω. Αυτοάμυνα, φοβούνται. Μπορεί. Δεν ξέρω. Ότι αυτός δεν ανοίξει τη γενιά μου, δεν μου είναι κάτι ξένο. Δεν ξέρω. Εμένα στην πολυκατοικία μου είμαστε 27 διαμερίσματα. Νομίζω ότι είναι ελεύθερα τα τρία. Δηλαδή είμαστε φουλ γεμάτοι. Δεν είναι πολυκατοικία, ας πούμε, με 8 διαμερίσματα, με 10. 27 ζωή να έχουν. Είναι κενά αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, τα τρία. Ίσως εξοικειώθηκες πάντως στην Αθήνα πιο εύκολα επειδή είχες ζήσει και Λονδίνο και Σόφια, έτσι. Και μόνος. Εντάξει. Σίγουρα. Παίζει ρόλο κι αυτό. Σίγουρα. Αλλά σαν εγκατακλείδη. Mm. Συγγνώμη, καμιά φορά πάω να το πω στα αγγλικά. Και... Ναι, ναι. Ούτε ότι σου βγαίνει η ιδέα, δεν βαρέσουμε. Προ Θεού. Εγκατακλείδη είναι πραγματικά μια πανέμορφη πόλη. Και αν βγάλει τον παράγοντα φίλη, οικογένεια, δηλαδή δεν είσαι ούτε από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο όμορφο overall να ζει στην Αθήνα. Γιατί η καθημερινότητά σου σου προσφέρει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα. Που στη Θεσσαλονίκη μπλέκει σε μια ρουτίνα και είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει από αυτήν. Έτσι. Ναι. Ναι. Να τολμήσω και τη σύγκριση στην άλλη. Ναι. Ζωή στη Μεγάλη Βρετανία, ζωή στην Ελλάδα. Εγώ πεθαίνω για τη ζωή στην Αγγλία. Ναι. Μ' άρεσε απίστευτα. Πολύ λίγους Έλληνες έχω ακούσει να το λένε ότι τους άρεσε η ζωή. Ναι. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, ξεκάθαρα. Το λέω στον αέρα. Έχουν πρόβλημα. Συνεχίζουν. Δηλαδή θα πούνε λίγο βρέχει ή δεν μπορώ να τρέχω στο μετρό. Ξέρεις κάτι τέτοιες δικαιολογίες που μου ακούγονται λίγο. Τι με τρελαίνει. Πού φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Έλληνας που σπουδάζει ή ζει στην Αγγλία. Ζει, ειδικά αυτός που ζει, εργάζεται. Mm-hmm. Οπουδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κλασικό. Δεν κάνω παρέα με Βρετανούς. Έχω έναν Άραβα, έναν δύο Ιταλούς και έναν Γιουγκοσλάβο. Καληνύχτα. Κάπου, ναι. Άρα δεν σε έχει αγγίξει η χώρα, η κουλτούρα της, ο πολιτισμός της, ο τρόπος ζωής της, τίποτα. Φύγε. Ναι, εγώ την είχα ερωτευτεί και πραγματικά αν μπορούσα. Θα ήθελα να ζήσω κάποια χρόνια εκεί, τώρα είναι ευκαιρία ακόμα πιστεύω. Και έχεις πραγματικά άπειρα πράγματα να δεις, να κάνεις, να πάρεις. Ειδικά το Λονδίνο είναι για μένα από τις πιο ωραίες πόλεις που μπορείς να ζεις κάθε μέρα. Η άλλη, ξεκάθαρα μία από τις τρεις Μητροπόλεις του κόσμου, δεν σχολιάζω. Εντάξει. Είναι Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Αθήνα. Για μένα αυτές. Και όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες, βασικά το Λος Άντζελες κυρίως, σαν Μητρόπολη. Η υπόλοιπη, επειδή μου αρέσει και η Αμερικάνικη βλαχιά, δηλαδή εντάξει, εγώ το έχω όνειρο να ζήσω κάπου με μεσοδυτικές πολιτείες, που οι άνθρωποι είναι έτσι, κολλημένοι, το γουστάρω γιατί είναι κάτι άλλο, αλλά σαν Μητροπόλεις του κόσμου είναι αυτές. Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Λονδίνο, Παρίσι, που δεν με συγκινεί, Αθήνα, που με συγκινεί και με το παραπάνω, ας πούμε. Εντάξει. Ο ρυθμός ζωής στην Αθήνα που είναι.
Είναι χαοτικός. Ναι. Είναι χαοτικός. Ουσιαστικά. Αυτό επηρεάζει λίγο... πολύ και στις σκέψεις, ξέρεις. Ναι. Παναγιώτη, λίγο και στην οδήγηση και σε όλα αυτά. Α, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Η οδήγηση είναι απίστευτα επιθετική. Ναι. Πρέπει... Γιατί, είναι ο ρυθμός ζωής τέτοιος εκεί πέρα. Πιστεύω ο Θεσσαλονικιός γενικά το μπερδεύτηκε λίγο. Ναι. Το άδραξε τη μέρα, το έκανε άραξε τη μέρα. Κατάλαβες. Ο τρόπος που θα πεις τον καφέ, ο τρόπος που θα μετακινηθείς. Όλο αυτό το πράγμα επηρεάζεται, ρε παιδί μου, από τον τρόπο ζωής. Λίγο να ακουστεί πού μένεις. Και σε ποια περιοχή δουλεύεις, περιοχή που μένεις. Μένω στο εξωτικό Μαρούσι και δουλεύω στο Χαλάνδρη. Για όσους δεν ξέρουν, είναι περίπου 7 χιλιόμετρα η διαφορά. Δηλαδή, ναι, η απόσταση. Distance. Από το Μέγαρο μέχρι το distance, κέντρο distance, της Θεσσαλονίκης. Ναι, distance θέλω να πω. Και κάνω περίπου 45 λεπτά. Οπότε στην Αθήνα το να δουλεύεις κάπου μία ώρα μακριά από το σπίτι σου θεωρείται ότι είναι η καθημερινότητα, ότι είναι normal, είναι κανονικό. Οπότε ουσιαστικά δουλεύεις 2 ώρες παραπάνω τη μέρα μόνο από το πηγενέλα. Είναι αγχωτική ζωή σε αυτά τα πράγματα. Επιθετική οδήγηση πάρα πολύ. Εγώ οδηγούσα 10 χρόνια και ξανά μάθαινα οδηγό τώρα στην Αθήνα. Αυτό. Εντάξει, τώρα λέμε μόνο τα αρνητικά και ακούστηκε κάπως σαν κλασικός Θεσσαλονικέας. Αλλά ναι, οκ. Ναι, okay. Όχι, μα δεν κάλυψα μόνο τα προηγούμενα που είπες. Ναι, ναι, ναι. Πάντως για να κάνεις και πράγματα, ας πούμε, στην Αθήνα, παίζει ρόλο και το οικονομικό, έτσι. Παίζει δηλαδή, παίζει τι δουλειά κάνεις, ας πούμε, να μπορείς να βγεις, μετακινήσεις, όλα αυτά. Είναι, το κόστος ζωής είναι, πιστεύω, διπλάσιο σχέση με εδώ. Όχι διπλάσιο, αλλά πολύ μεγαλύτερο. Όχι διπλάσιο, αλλά είναι, δεν μπορείς εύκολα να κάνεις φθηνά πράγματα, να το ναι, θέσω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ακριβές επιλογές έχει παντού. Απλά στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες, φαντάζομαι, πιο επαρχιακές πόλεις, μπορείς να κάνεις πράγματα με μικρότερο κόστος. Mm. Μπορείς να βρεις τέτοιες ευκαιρίες. Στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολο ακόμα και στην ίδια σου τη συνοικία. Ναι. Ωραία. Και τώρα το κλασικό θέμα και ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Γυναίκες. Αθηνέζες με Θεσσαλονικές. Όσοι Βουλγάρες, Θεσσαλονικές. Σε άποψη όμορφα. Με Αθηναίες. Στα πάντα, ξεκίνα. Νομίζω. Ομορφιά όπως είναι, στυλ, ντύσιμο, προσέγγιση, σκέψη. Νομίζω σε άποψη ομορφιάς, οι Θεσσαλονικές γυναίκες περιποιούνται απίστευτα τον εαυτό τους. Αυτό τώρα είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Αυτό δεν μου κάνει ομορφιά, βέβαια. Επηρεάζει το γεγονός, βέβαια, ότι είναι και μαζεμένες, έτσι. Ναι. Σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων, ναι, σε σχέση με μια άλλη του 1 εκατομμύριου που είναι η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το βλέπεις πιο έντονα εδώ πέρα, ρε παιδί μου, γιατί. Εντάξει, μαζεύονται στο κέντρο, κέντρο, ναι, οι 9 στις 10. Πόσο μάλλον πας σε κάποιο χωριό, έτσι, και δεις μαζεμένες, ναι, κοπελίτσες, ρε παιδί μου, και πεις αυτό το χωριό έχει ωραίες γυναίκες. Γιατί οι Κομόπουλες έχει ωραίες γυναίκες. Αλλά έχεις λάθος δείγμα. Θεωρώ ότι οι Αθηναίες είναι πολύ πιο προσεγγίσιμες. Και βασικά να το θέσω αλλιώς. Οι Θεσσαλονικές γυναίκες είναι απίστευτα δύσκολο να τις προσεγγίσεις. Έχω πάει σε πολλές πόλεις, έχω ζήσει σε διαφορετικές χώρες. Το να φλερτάρεις στη Θεσσαλονίκη και να πεις σε μια κοπέλα μου αρέσεις, όχι, ναι, να σε. Δεν υπάρχει εφιάλτης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πραγματικά νιώθεις άσχημα γι' αυτό. Εφιάλτης, ναι. Οπότε μόνο αυτό εμένα μου τα καταρρύπτει όλα. Οπότε δεν θα βάζα ποτέ τις Θεσσαλονικές πάνω από καμία άλλη. Θα τις έβαζα στον πάτο για μένα. Μόνο και μόνο για αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς. Αυτό θέλω να ακουστεί ξανά, ας το κόψουν τα παιδιά οι χολύπτες, να το παίζει ο Ανδοβάλης Ζαγόρας, να το παίζει κάθε μισή ώρα ο Λίμπερο. Πες ξανά. Για μένα οι Θεσσαλονικές γυναίκες είναι στον πάτο της κλίμακας της γυναίκας, μόνο και μόνο λόγω της συμπεριφοράς τους, ότι είναι ψιλομύτες απέναντι στο φλερτ των αντρών. Στο ευχάριστο φλερτ. Ναι. Όχι να είσαι πιεστικός ή καραγκιόζης. Μόνο και μόνο για αυτό ότι δεν δέχονται το ότι ένας άντρας θα πάει να σου πει μου αρέσεις, θέλω να σε γνωρίσω, και είναι δεχτό προφανώς το να μην της αρέσεις, ναι, και να σε απορρίπτει πριν το κάνεις, για μένα αυτό είναι λάθος τρόπος σκέψης. Ποτέ δεν θα μπορούσα ποτέ να με ελκύει μια τέτοια γυναίκα. Νομίζω ότι ακούω εμένα ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Γίνονται σχεδόν αντικοινωνικές. Ναι, όχι, ναι, ναι, σχεδόν αντικοινωνικές. Ξέρεις ότι σχεδόν με έχει βρήσει Παναγιώτη πρόσφατα νέα κοπέλα. Κάτι. Επειδή ρώτησα, ναι, τι ώρα έχεις. Δεν σου είπε έχω αγόρι κατευθείαν. Κάτι τι ώρα είναι και σου λέει α, έχω αγόρι, δεν μπορώ να σου πω. Παιδιά, ξέρετε τι είχε γίνει. Τα κλασικά. Ξέρετε τι είχε γίνει. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Σιγά. Είχα μόνο το κινητό. Έτσι. Και βλέπω και λέω πρέπει να είμαι εκτός, off. Και ρωτάω το πιο. Εσύ τι ώρα είναι. Τι ώρα θα είναι, αν έχεις. Μου πιστεύω δεν βλέπω. Εντάξει, οκ, ναι. Έτσι. Και σχεδόν με έβρισε. Και έχω μείνει παγωτό. Έχει αυτό που έγινε. Στο δρόμο, σε μαγαζί, πού έγινε. Στη βιβλιοθήκη, πού. Στο δρόμο. Ναι. Στο δρόμο. Okay. Όχι στο σπίτι μου, έστω στο δρόμο. Και έχω μείνει παγωτό. Πλαμπενούς για άλλη 10 και ρώτησα μετά έναν κύριο. Όχι, καμία σχέση. Καμία. Και άλλοι 10 να. Και άλλοι 1000 να είναι γύρω. Σε ρωτάω. Πες μου την ώρα. Σε ρωτάω την ώρα. Και αν το πάω εγώ πρώτο παραμικρό κάτι άλλο,
Πλάκωσε με και στο ξύλο, κανένα πρόβλημα. Κάνε μου και μήνυση, μαζί σου είμαι. Αν επιτρέπετε, Θάνο, στη Βουλγαρία μόνο σου ζούσε. Ζούσα με την πρώην μου κοπέλα. Η οποία, αν επιτρέπετε, είναι από εδώ. Είναι η εδώ. Οποία είναι βεριώτησα. Η οποία σιγά σιγά θα σου κάνει, αν επιτρέπετε, θα σε ρωτήσει, είναι ελεύθερη τώρα. Για να μιλήσω με τη σχέση, παιδί μου. Γιατί πιο προσεγγίσιμε στι Ελληνίε και τα λοιπά. Αυτό, αυτό όχι, ήταν από τη Βέρεια. Ήταν από τη Βέρεια. Είναι γερινά η κοπέλα. Είναι, είναι. Καλά να είναι. Ωραίε κοπέλε η Βέρεια κοινάουσα. Δεν είχα τύχει να γνωρίζω δεύτερη γυναίκα από τη Βέρεια στη μου. Στα καρναβάλια ξεροβλυφώστε εκεί πέρα στον μπάρσετ. Τις εμποτίζαμε λίγο. Πάμπολες. Πολύ ωραίες κοπέλες Βέρεια και Νάουσα. Για Γιαννιτσά έχεις άποψη, άντρες και γυναίκες, για ομορφιά. Από τα Γιαννιτσά πέρασα να δω τον Ηρακλή μόνο. Πέρσι παίξαμε. Α, ναι, ναι. Σε Αλεξάνδρα δεν παίξαμε. Πρόπερσι. Στη Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική πρόπερσι. Οπότε δεν έχω άποψη. Απλά έχω δει μόνο τον Ηρακλή εκεί πέρα. Ναι. Πολύ ωραία κορίτσια τα Γιαννιτσά. Καθόλου ωραίους άντρες. Απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για Γιαννιτσά και έχω φέρει στο μυαλό μου κανένα δεκαριό κοπέλες από τα Γιαννιτσά ή από τα Γιαννιτσά μέσα ή από ξέρεις χωριό 8-10 χιλιόμετρα από τα Γιαννιτσά, 13. Άντρες ωραίους από τα Γιαννιτσά, ειλικρινά, δεν μπορώ να αναφέρω στο μυαλό μου. Πού σου αρέσει πιο πολύ να βολτάρεις κάτω? Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Αθήνα. Στην Αθήνα το κέντρο για μένα είναι μαγικό. Δηλαδή, το να μπορείς να περπατάς και δίπλα σου να έχει μνημεία 2.000 χρόνια πριν και 2.500 είναι απίστευτο. Να πιεις τον καφέ σου στην πλάκα και δίπλα δεν αυτό υπάρχει. Να έχει χτιστεί το 500 π.Χ. Δεν υπάρχει. Μπορεί να μην το εκτιμούμε ή να το καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει συμβεί όντως, αλλά είναι κάτι μαγικό. Έρχονται από την Αμερική και βλέπουν και λένε δεν υπήρχε καν η Αμερική τότε. Ναι. Οπότε ναι. Προτιμώ κάτι τέτοιο. Έτσι βέβαια. Ωραία, ωραία. Υπέροχο μισάωρο. Υπέροχο μισάωρο με τον Θάνος Ανατόλια. Έτσι είχε πρωτοστηθεί στην εκπομπή πιτσερικά τότε ο Θάνος και έτσι συνεχίζει να συστήνεται το παλικάρι της Αρνονικής, ο οποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Πηγαίνουμε στο τελευταίο break για σήμερα, έτσι. Μην ξεχνάς το κουιζάκι μας. Ποιος είναι ο ηθοποιός, ο κωμικός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ της διασκευής του κομματιού Elected, του Alice Cooper, από τον Bruce Dickinson, με το οποίο θα μπούμε έτσι λίγο και πάλι για να το θυμηθείτε ή να το ακούσουν αυτοί που άνοιξαν το ραδιόφωνο τους πριν από λίγο. Αν έχετε ερωτήσεις, για τον Θάνο, ειδικά για τον Άσα, αφήστε μας σήμερα, για τον Θάνο, πολύ ευχαρίστως. Ο 441 λέει, πάρτε τον φίλο από Μαρούση και κατεβείτε ένα σουκού στην Αθήνα. Πεύκη μένω εγώ δίπλα. Μάριο, θα σε πάω σε μέρη που η μέση γκόμενα είναι σαν την Έλλη Τρίγκου. Λοιπόν, με διαλύεις, με συγκινείς. Δες τώρα, η Έλλη Τρίγκου. Νέα ηθοποιός, νέα κοπέλα, πανέμορφη, τρελαίνομαι. Την βλέπω φέτος στον ερωτευμένο Σέξπιρ. Στο είπα, Σωτήρη Παραστασάρα, δεν υπάρχει. Βγαίνει έξω η κοπέλα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ηθοποιός. Δεν μου τόση κάνει αυτό Θεσσαλονικιά ηθοποιός, την οποία την έβλεπα μέχρι πριν από ένα χρόνο εδώ κάτω από μένα στο Κηλικείο να τρώει λουκάνικο για να της τρέχει μουστάρδα στα χείλη. Και τώρα την έχω δει στο Αυλαία να παίζει και βγαίνω απ' έξω να της πω ένα μπράβο και δυο κουβέντες και νομίζει ότι είναι περίπου η Μάρλεν Ντίντριχ. Βγαίνει η Έλλη Τρίγκου με την οποία πεθαίνω και αν δεν έχετε δει το Σάνταν έχετε εγκληματίσει, ταινιάρα. Βγαίνει, με βλέπει να τη χαμογελάω και τη κάνω με τα δυο μου χέρια προσκυνώ. Και τι κάνει η τύπισσα, η Έλλη Τρίγκου. Κουκλάρα, γκομενάρα, κοριτσάρα και ηθοποιός τελικά. Κάνει το ίδιο. Τρέχει, με σφίγγει, με αγκαλιάζει και με φυλάει. Καληνύχτα Θεσσαλονίκη μου. Καληνύχτα Μακεδονία μου. Όπα, ακούτε Χρήστο κάτι περί. Α, όχι, τότε τον πάω. Έχουμε Χρήστο Κιώση αλλαγή. Κατάκοπος αποχώρησε ο Σωτήρης Καλάκης και ανέλαβε ολόφρεσκος ο Χρήστος Κιώσης. Μας μένει στην ουσία ένα 14λεπτό. Όχι, ναι, 15 λεπτά κάπου εκεί. Νομίζω ότι είναι αρκετός από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Ποιος είναι ο κωμικός ο οποίος πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ του κομματιού Elected από τον Bruce Dickinson όμως. Και θα ζητήσω από τον Χρήστο Κιώση να το έχει αν θέλει. Χρήστο το Elected του Cooper από Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, Elected. Ποιος είναι ο κωμικός ο οποίος πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ του κομματιού Elected. Μήνυμα από τον φίλο ακροατή 095. Θα ρωτήσω πρώτα βέβαια ποιος είσαι. Χρήσανθος θα πάμε. Θα πάμε τώρα στο Χρήσανθο. Τακ, πού είμαστε. Εδώ.
απόλαυση η εκπομπή σήμερα. Μακάρι να κρατήσει και άλλο η αποστολή του Χρήστα στην Ολλανδία, να συνεχίσουν τα αυτάκια μας να χαϊδεύονται μόνο από εσάς. Κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της γραμμής, Χρήσανθος Τσαλτίδης. Προφανώς ο κύριος έχει μάθει και έχει συνηθίσει να του χαϊδεύουν τα αυτιά. Έχουμε λίγο χρόνο. Θέλει να ακούει ότι είναι δίκαιο και γίνεται πράξη να παίρνει ο ΠΑΟΚ 7,5 εκατομμύρια από την ΕΠ την τελευταία μέρα. Όχι, δεν αυτό. Που μπορεί να αποφασιστεί. Άκουσε με, άκουσε με, έχουμε καλεσμένο εδώ και 40 λεπτά στο στούντιο. Είναι ο Θάνος Ανατόλια και με εσένα έχει στείλει μήνυμα εδώ. Το παιδί Θάνος Ανατόλια, θα σου πω ότι στη Θάνος Ανατόλια, τον είχα καλέσει εγώ όταν ήμασταν στο Μετρόπολης. Είχε έρθει πρώτη λυκείου, πήγαινε τότε στο Ανατόλια, τώρα είναι επιτυχημένος γιάπης και στέλεχος μεγάλης επιχείρησης στην Αθήνα, μετά από σπουδές στην Αγγλία και εργασία στη Σόφια, ο παδός του Ηρακλέους. Θάνο, πες μια καλημέρα στον Χρήσανθο. Καλημέρα, Χρήσανθε. Καλημέρα. Ωραία. Πάμε, παλικάρι μου, πάμε. Ναι. Πάμε, Χρήσανθε. Πού να πάμε, πού να πάμε. Να ακούσουμε τα νέα από το μακρινό και αφιλόξενο Χέλσουμ της Ολλανδίας. Εκείνη η ομάδα, ρε φίλε. Εμείς είμαστε στο Ντούρβερ. Α, στο, ναι, στο Ντούρβερ ή Ντούρβε. Ντούρβερ. Ντούρβερ, μπράβο. Το σημειώνω ξανά εδώ, εδώ είναι η ομάδα. Ναι, με TH στο τέλος, με TH. Ναι, 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 μπράβο, μπράβο. Ωραία, πάμε. Ντούρβερ. Ντούρβερ, ναι. Ωραία, ωραία. Το πρωί η ομάδα δεν έχει προπόνηση. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Αυτό, εντάξει. Παλικάρι μου. Δεν πειράζει, έχει απόγευμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα γίνει μία προπόνηση σήμερα, μόνο το απόγευμα. Για να μην έχουμε πάλι τα ίδια που είχαμε μετά τη διπλή προπόνηση πριν το παιχνίδι με την Σιτάρ. Γιατί αύριο υπάρχει φιλικό παιχνίδι με την Κένκ, που είναι και καλύτερη ομάδα. Αλλά αυτό που ανησυχεί περισσότερο το Σάββατο, Παντελίδη, είναι ότι θα πάμε κανένα τρίωρο από εδώ για να παίξουμε το φιλικό με την Κένκ. Και προφανώς τέτοιες αποστάσεις δεν τις θέλουν οι προπονητές, αλλά τη στιγμή που υπάρχει το φιλικό και έχει υπογραφεί και υπάρχει συμφωνία, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να τηρηθεί. Για τον Άρη το ζητούμενο είναι να κάνει σαφέστατα μια καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με αυτή που έκανε κόντρα στους Ολλανδούς, να δείξει 5 πράγματα παραπάνω. Βέβαια τα θεματάκια του θα τα έχει πάλι, με δεδομένο ότι περιμένει την ενίσχυση, και σίγουρα θα ήταν καλό για τον Άρη αν λάμβανε θετική απάντηση από τον ποδοσφαιριστή που από χθες διαβάσατε αλλά και ακούσατε στον Λίμπερο, ο λόγος για τον Βραζιλιάνο, τον Λούκας Σάσα, για να έχουμε εκτός από Μπάσα και Σάσα, για να ολοκληρώσουμε με τη Σάσα Μπάστα. Σάσα Μπάστα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, και είναι μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Τα τελευταία 4 χρόνια έπαιζε στην πρωταθλήτρια Βουλγαρία, στην Λουντογκόρετς. Έχει πολλές συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κύπελα, έχει συμμετοχή στους ομίλους της Champions League. Από τους λίγους δηλαδή παίκτες που θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και θα έχουν αυτή τη χαρά, να έχει παίξει δηλαδή στους ομίλους της Champions League. Πρέπει να ήταν και στην ομάδα που έκανε και αδικήθηκε στο Anfield με τη Liverpool. Δεν κάνω πλάκα, αν το θυμάσαι το μάτς, είχε πάει στην παράταση, Παναγιώτη, το θυμάσαι. Πριν από 3 χρόνια, 4. Προκριματικά ήταν. Είχα πάθει πλάκα. Αν είναι πριν από 3 χρόνια ήταν. Γιατί αυτό, ζωγραφιά μες στο Anfield. Είχαν ζωγραφίσει οι άνθρωποι. Όλο τον Μπέρτσε Σάιντ για τον γι' αυτόν μιλάει. Ναι. Και γιουχάρανε μάλιστα από το κόπ που φωνάζανε βου Βούλγαρη και έγινε ιστορία. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Ιστορία. Πρέπει να. Αν είναι εκείνη η ομάδα που την αδική ιδιαιτησία. Δεν κάνω πλάκα. Παίρνει την. Είπα, αυτό ήταν τα 4 τελευταία χρόνια με γεμάτες χρόνια. Είναι σε αυτή την Λουντογκόρετς είναι, ναι. Εντάξει. Που παίζει και με την Arsenal. Είναι πάρα πολύ καλό το βιογραφικό του. Ναι, είναι που παίζει και με την Arsenal. Το ναι. Έχει 34 συμμετοχές. Έχει, αν θυμάμαι καλά, 8 στο Europa League και 26 στο Champions League. Αυτός ελεύθερος είναι, ελεύθερος. Ελεύθερος, ναι. Έχει πάρει 3 πρωταθλήματα με την Λουντογκόρετς. Γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τον Άρη. Λεφτά. Έχει κάνει. Καλά λεφτά, παιδιά. Θα πάρει. Θα το δεχτεί, γιατί είναι στη Βραζιλία. Έχει κάνει και μια δήλωση, αν το δώσω στο Sport 24, ότι θέλω πολύ να έρθω κτλ. Τα κλασικά θα πλέον. Ηλικία, Χρήστα, ηλικία. 29. 29, μια χαρά. Με βάση το βιογραφικό του, με βάση το βιογραφικό του, έτσι, είναι καλύτερος από το Σιώπη. Με βάση το βιογραφικό του. Καλά, γιατί μπορεί να έρθει εδώ ο Μαραντόνα και να μην παίζει. Άρα δεν θα κάνει μουτράκι ο Παντελίδης πλέον. Σωστό, σωστό.
Μουτράκια δεν έχει κάνει έτσι κι αλλιώς ο Παντελίδης. Μουτράκια έκανε ο Λουτσέσκου που σηκώθηκε και έφυγε και δεν λέγατε τίποτα μέχρι τη μέρα που έφυγε. Ναι. Ο Παντελίδης είναι εδώ. Ναι. Δεν έφυγε ο Παντελίδης από τον Άρη, ο Λουτσέσκου έφυγε. Τώρα αν θα φύγει κάποια στιγμή ο Παντελίδης, ναι, θα πούμε για τα μουτράκια του ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά από ό,τι είδες Παναγιώτη μου, σας πέταξε 2 εκατομμύρια μέσα στα μουτράκια ο Λουτσέσκου που να αποθεώνατε την Παρασκευή και τον βρίζατε το Σάββατο και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί δεν άντεχε άλλο. Στο καλό της Παναγιάς. Ερώτηση. Ο παδού του Ηρακλέους, ναι, που πάντα σε ρωτάει με σεβασμό, ο Θωμάς Στόντον, ναι, και ο παδός για τη Λίβερπουλ, οι νέοι Μολάλα και Μαγκαλέφα που δοκιμάζονται θα παίξουν στο αυριανό φιλικό. Ερώτηση από έναν αγνό φίλαθλο. Έτσι υπογράφει αυτή τη φορά. Αν άκουγε ο φίλος μου χθες το βράδυ στο Γιώργο το Ζαγόρα, ναι, θα καταλάβαινε ότι αυτή η δοκιμή, ναι, δεν έχει να κάνει με επιλογή του Άρη. Είναι δύο παιδιά τα οποία ζήτησαν να δοκιμαστούν. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί είναι Έλληνας ομογενής ο εκπρόσωπός τους. Ζήτησε να προπονηθούν 2 μέρες με τον Άρη. Θα προπονηθούν και σήμερα και νομίζω μετά θα πάνε να παίξουν στον Ηρακλή. Πάντως θα παίζανε σίγουρα αυτοί οι δύο, να ξέρεις. Και μάλιστα θα ήταν και οι καλύτεροι παίκτες. Δεν να νομίζω. Με την ομάδα που ξεκίνησε πέρσι ο Ηρακλής, που ήταν για πρώτη εθνική, δεν νομίζω να παίζανε αυτοί. Ποια? Με την ομάδα που ξεκίνησε πέρσι ο Ηρακλής. Τη σεζόν με Μυροφορίδη. Όχι απλά έπαιζε ο ένας ο... Ποιος είναι ρε φίλε, ο ένας ο Πογκμπά και ο άλλος ο Καμαρά. Ο ένας έπαιζε στην Ισοάρα, στη Ρουμανία. Α, μα είπε την Ισοάρα, πάω πάσο. Δεν λένε. Ο άλλος έπαιζε Λεόβιλ στο Βέλγιο. Σε ποιαν? 4-5-6. Λεόβιλ, πώς λέγεται αυτό. Λεόβιλ. Και τι είναι αυτοκριτήρια αυτές, δηλαδή είναι σύλλογοι που προκαλούν δέος, τη Μισοάρα και το... Το φόβητρο της Ρουμανίας και οι άλλοι δύο. Τη Μισοάρα, την άλλη την ακούω, τη μαθαίνω τώρα, δεν κοροϊδεύω. Υπάρχει, αλλά είναι ξέρετε. Δεν έπαιζαν στην Εψημή του Βελγίου και της Ολλανδίας. Παρ' όλα αυτά δεν απασχολούν τον Άρη, ρε φίλε. Εντάξει, ωραία. Ήρθαν να κάνουν 2 προπονήσεις και θα φύγουν. Και τι είναι ο Άρης, ρε φίλε, κάνω 2 προπονήσεις και φεύγει γυμναστήριο. Να δω κι εγώ συνδρομητής. Πες τον Παντελή, δίλα σε λαμάζει 50 ευρώ το μήνα. Επειδή δεν έχεις πάει ποτέ σε προετοιμασία. Ναι, και δεν χρειάζεται. Θα ήξερες ότι όλες οι ομάδες κατά καιρούς βλέπουν κάποια παιδιά γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο λαχείο. Τώρα το μαθαίνω αυτό. Μα και εγώ, πρόπερση που προέδρεκα εκεί στην Ολλανδία, έκανα προπόνηση με τον ΠΑΟΚ. Ο τύπος ο οποίος έκανε γιογιό τον Άρη προχθές. Ναι. Αυτός ο Μπεντέκε. Πέντεκε. Είναι υποδοκιμή. Ναι. Είναι υποδοκιμή. Φαντάζομαι ότι έχει start. Δεν ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Πάλι τα σκύπτρα από τον Άγιαξ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Φυσικά σε αυτό, εντάξει, ναι. Ωραία. Αν έπαιζα με τον Άγιαξ Παναγιώτη θα ήμουν πολύ καλύτερος. Ναι. Θα με επιτρέψεις, μην ξαναφήσεις ποτέ τον Γκόλκα να κάνει αυτό που έκανε στον αγώνα σας που είχατε και ίδια ώρα κίνησης προχθές, που ο καημένος ο Ζάχος ευγενικά ωραία λέει πάμε να ξεκινήσουμε, δούμε με ποιο θα ξεκινήσουμε και πετιέται ο Γκόλκα και λέει σε παρακαλώ πολύ με τους νταμπλούχους, άντε μην τα πάρω εδώ στην πόλη αυτή να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Απαράδεκτο. Δεν είπε ούτε να πάρω, δεν είπε ούτε να τα πάρω, ούτε τίποτα. Τους δαμπλου... Είπε να ξεκινήσουμε με τους δαμπλούχους. Αυτό είπε μόνο. Μην δημιουργήσει εντυπώσεις. Και μια χαρά, ο Λίμπερο ήταν το μόνο ραδιόφωνο που είχε και εμένα και το Σταύρο συνέχεια στον αέρα, συνέχεια όμως, μοιρασμένα όπως πρέπει να είναι για την ενημέρωση του κόσμου. Για να μην σου πω ότι ο ένας άκουγε τον άλλον περισσότερο θα κάνει. Ο Λίμπερο θα έπρεπε να έχει απεσταλμένο στο Βόλο. Πάντως και ο Ζαγόρας είπε χθες, ρε φίλε, τη συνέντευξη του τέτοιου, τη δήλωση του Παντελίδη. 5 καρφιά έριξε για τη διοίκηση. Ελπίζουμε να την κατασταθεί με εισάξιο καλύτερο. Όχι 5. 9. Τα μέτρησε 1-1. Και εσύ παντελή δεν κάνει μουτράκια. 9. Και επειδή το όπως αγόρασε. Ο Ζαγόρας είναι ο διευθυντής. Δεν κατάλαβα. Πάμε να σε φέρουμε τώρα σε δύσκολη θέση, ξέρεις. Και τι έγινε. Εγώ χθες το βράδυ μιλούσα επί 1 ώρα και 1/4 με τον Γιώργο. Ποιο, και μια χαρά κουβέντα κάναμε. Ναι. Και αδείς με τις μπουρδες που έτσι τώρα πάλι. Ο μπουρδολόγος. Μέτρησε, διάβαζε τις δηλώσεις του Παντελίδη. Εσύ είπες δεν είπε τίποτα. Χθες πήγε να διαβάσει και ο Μάριος και έλεγες δεν τα είπα αυτά. Δεν είπε, ναι. 9 καρφιά μέτρησε. Για το σκιόπι και για όλους. 9 μέτρησε ο Ζαγόρας στον αέρα. Για μένα καρφάκι ήταν. Λοιπόν, μπορεί να λείψει ο Παναγιώτης τώρα. Δευτέρα, Τρίτη μπορεί να λείψει ο Παναγιώτης το παιδί. Αυτό. Όχι. Κόβεται και η άδεια. Αυτό, τέλος. Σε ευχαριστώ. Μα τις μπουρδες που λέει. Από Δευτέρα, Τρίτη θα λείπει έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Το μόνο που το σώζει από Δευτέρα, Τρίτη είναι ότι κυκλοφορεί με μπλε αμάξι. Το κατάλαβες. Μόνο αυτό τον σώζει. Yeah, yeah. Τέλος, yeah, yeah. Τέλος ο ΠΑΟΚ. Τέλος ο ΠΑΟΚ. Εσύ θα σε δώσει Σαββατοκύριακο. Τέλος όχι, Μάρια, τέλος όχι. Γιατί ό,τι προλάβουν παίρνουν. Δηλαδή, ναι, όντως. Πριν το μαύρο το έχουμε γράψει στο. Είπαμε, αναγκαστήκαμε να δεχτούμε τα ψίχουλα της ΕΡΤ. Αντί να πάρω 17 εκατομμύρια, 7 ψωροεκατομμυριάκια. Ναι. Σε αυτό πρέπει Μάριε, να ντρέπεστε ειλικρινά. Καθόλου δεν ντρέπεστε. Μάρια, ναι, αγόρι μου. Ναι, ψυχή μου. Πριν το μαύρο.
πριν το μαύρο, το τελευταίο ρουσφέτη είναι ασπρόμαυρο. Άχαμε. Σαββατοκύριακο θα είσαι εδώ ή θα μείνεις τέτοιο στην προετοιμασία? Ανε, τι αναρωτήθηκε, αν θα ψηφίσει ο Τσαλτίδης, άκουν τα λκά που έχει, στον αέρα τον αναρωτήθηκε προηγουμένως. Όχι, μία ψήφος που θα εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκεια για όλα τα ψέματα που ακούσαμε αυτά τα χρόνια, χάνεται. Χάνεται, μάλιστα. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Καλά ήταν η διαφορά στις 2%. Δεν έχει σημασία, γιατί ήταν μεγάλη διαφορά. Πάνε στο τέτοιο ρε, πήγαινε στο προξενείο, έχω μιλήσει εγώ, πήγαινε. Απλά από την επόμενη εβδομάδα οι εισαγγελείς θα διερευνήσουν τα πάντα. Σωστό. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν. Παναγιώτη μου, ετοιμάσου, γιατί θα αρχίσουν να βγαίνουν διάφορα πραγματάκια. Τρέμω. Καλά, τρέμεις. Πάρε τώρα το τελευταίο ρουσφέτη. Ο Σάς, επειδή είναι πανάκριβο το νερό στη Βραζιλία, μήπως πληρωθήκε σε νερά εδώ πέρα. Την τελευταία του μέρα το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφει για τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Εμείς θέλουμε που έχει εκλογές. Αυτό είναι σκάνδαλο. Εμείς θέλουμε που έχει εκλογές. Αυτό είναι σκανδαλάρα. Χαμένη τώρα. Αυτό είναι σκανδαλάρα. Όντως. 7 ψωροεκατομμυριάκια. Αυτό με Ολυμπιακό θα είχε γίνει τώρα εδώ πέρα ρημαδιό. Αυτό με Ολυμπιακό θα είχε γίνει εδώ πέρα ρημαδιό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πρόσεξε, πέρυσι μια χαρά. Μου το πες καμπόσου εδώ πέρα στο στούντιο. Τα πήρα τα λεφτά, την έρθε. Το επιχείρημα του Παοξίνης, ποιο είναι? Ποιο είναι? Μάριε. Ναι. Και το λένε και το γράφουν κιόλα. Φυσικά το Έθνος έχει γράψει πάρα πολύ ωραία άρθρα. Ναι, καλά, σωστά. Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι και ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει τότε. Συγγνώμη, ο Παοξίνης με το πρωτάθλημα. Δεν είναι κανόνες ανισονομίας, δεν θέλετε Παναγιώτη το 50-50. Φυσικά θέλουμε. Εφόσον έγινε αυτή η προσφορά, πρέπει να την δεχτούμε. Θα αναγκαστούμε να πέσουμε στα ψίχουλα των 7,5 εκατομμύρων της ΕΡΤ. Πόσο διαφορετικά να το πω. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Ετοιμαστείτε να φωνάξετε δυνατά. Καλά, εντάξει, έτοιμοι. Εντάξει. Κλαίω, σε παραδέχομαι. Τα κοροϊδεύω, να ξέρει. Τα κοροϊδεύω. Τα κείμενά σου θα παίρνω και θα βάζω. Εντάξει. Κοίταξε, μην βγεις πάλι έτσι βουρκωμένος Δευτέρα, φας καμιά πεντάρα την Γκέμ. 34 ευρωπαϊκές συμμετοχές σε 4 χρόνια. Τις μισές δηλαδή από την ιστορία του ο Άρης. Για τον Βουλγαρολί, για ποιον λέει τώρα. Μπορείς να παρακαλώ να μην διαβάζεις πάλι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε στην εκπομπή. Αυτό, όχι, ειλικρινά, πια είναι ριστικός. Στο λόγο μου. Αν δεν κάνετε μετά από ένα μήνα εκπομπή, να δούμε θα τα διαβάζει. Τρεις μέρες δεν έχει στείλει και έστειλε τώρα. Είναι αλήτης. Είναι αλήτης. Έστειλε τώρα. Τι εννοεί, κατάλαβες εσύ? Ότι έχει παίξει ο Άρης 34 ευρωπαϊκά, ρε φίλος, έχει παίξει ο παίκτης. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Μάρη. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτά, Χρήσανδε. Σε λατρεύω, σε αγαπώ, μου λείπεις. Ο Άρης φυσικά, επειδή είναι ψεύτης, δεν έχει παίξει μόνο 34. Όπα! Για να κλείσουμε. Χαστούκι Σέτον, μήνυμα του 164. Πρώτο μήνυμά του σήμερα. Ο Παοξής. Όταν η τράπουλα ήταν σημαντική. Αν δεν είμαι εγώ, δεν στέλνει. Ναι, όσοι. Και χθες έστειλε και προχθές το όταν βγαίνει εσύ. Ναι. Τα διαβάσαμε. Λέει λοιπόν 164. Όταν η τράπουλα ήταν σημαδεμένη, δεν λέγατε τίποτα. Τώρα που μοιράζω εγώ, σας έπιασε ο πόνος. Ναι. Και δύο θαυμαστικά. Μοιράζει αυτός. Ναι. Ε? Μοιράζει αυτό το λέει. Κάνει μάνα, πώς το πω, ρε φίλε. Να ξέρει πάντα όμως ότι αυτούς που κλέβουν στα χαρτιά, πιάνουν. Δεν κλέβουμε εμείς. Και τη Δευτέρα την Τρίτη να ετοιμαστεί η Άση που έχει κάτω τα μανίκια του. Κάτσε, μην την κοπανίσουν οι οικογένειες Αβίδη, τους ψάχνει η ΑΕΕ. Μην την κοπανίσουν από το Σαββατοκύριακο. Αυτή η Άση με τις οποίες κερδίζει εδώ και κανένα 2 χρόνια, θα τις δούνε οι άλλοι στο τραπέζι. Και θα τον πλακώσουμε. Τρίτο σερί ντάμπλ θα κάνω. Τρίτο. Κάτω από τα μανίκια θα τις δούνε και θα τους ξεμπροστιάσουν. Ναι, τρέμουμε. Και θα λένε κυνηγά. Καλά ρε πρωταθλητή Ιουνίου. Εντάξει, εμάς δεν κορεδεύατε πρωταθλητές Αυγούστου. Σε χειροκροτώ. Και ο Κούλης είναι σπαρινάκι και τέτοια. Σε χειροκροτώ. Θα λένε τέτοια όταν αρχίζει να βγαίνει το ένα μετά το άλλο. Πάνε μάζεψε το Σάσα, το Μίκητα του Ζάμπα, ρε φίλε, από τη Βραζιλία, φέρτε εδώ πέρα και άντε της. Ωραία, πρέπει να κλείσουμε, παιδιά, να μας κυνηγήσουνε. Χρυσανθάκο μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλό που σου κού. Καλό που σου κού, να είσαι καλά, καλά μπάνια, γορίνα. Να ξυπνήσουμε Δευτέρα με ίδια κυβέρνηση. Λοιπόν, μία ανάσα μουσική. Λοιπόν, με το Elected θα πάμε στο κλείσιμό μας εδώ πέρα με τον Χρήστο τον Γκιώση και τον Θάνο. Επανέρχεται ο 4-4-1. Δεν καταλαβαίνω τώρα αν είναι Αθηναίος ή απλά μένει στην Αθήνα κάπως, δεν έχει σημασία αυτό.
Μάλλον σε Αθηναίο μου κάνει. Οπότε Μάριε, δικαιολογείς τον Μάκη Παπαδημητρίου που στο Σάνταν ήταν τόσο γρήγορος. Πανέμορφη κοπέλα η Τρίγκου. Βυρονιώτησα. Δεν το γνώριζα αυτό. Άντε ρε. Ναι. Να το λέω. Μπρόγκ, γενέτειρα του είδου ή και Σαριανή. Όμω εδώ είναι ο Βύρονα και η και Σαριανή. Όχι. Μπρόγκ, γενέτειρα του είδου στην Αμερική. Όμω εδώ είναι ο Βύρονα και η Σαριανή. Εισαγωγή FFC ανατριχιαστική. Ναι. Το Σάνταν, δείτε το έτσι. Δεν υπάρχει το Σάνταν. Ξεκινάει light κομμωδία και καταλήγει σε thriller. Δεν υπάρχει ταινιάρα. Ξεχνάω τώρα τον σκηνοθέτη. Ήμουν και μπροστά σε ένα μέρος των γυρισμάτων στην Αντίπαρο. Δεν υπάρχει. Απίστευτο. Με Γιάννη Τσορτέκη σε σκηνή αλητεία. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, Θάνο, να κλείσουμε κάπως με σένα. Ρίξε ό,τι θέλεις τα λοιπά. Τίποτα, ο μπαμπάς σου ακούει, οι γονείς σου ακούνε καθόλου τώρα. Ο πατέρας μου δεν νομίζω ότι ακούει. Αλλά να πω να χαιρετήσω τα παιδιά που με ακούγαν και πριν 13 χρόνια. Τους συμμαθητές μου πλέον δεν είναι κανείς στην Ελλάδα. Που βρίσκονται στο Βέλγιο και στο Λονδίνο πλέον. Και σηκώθηκαν σήμερα για να με ακούσουν. Οπότε, άντε ρε, μας ακούνε τώρα. Ναι. Μας ακούνε. Η παρέα είναι και κάποιοι από εκείνους που είχαν έρθει εκείνο το βράδυ. Κάποιοι. Όχι, αλλά εκείνο το βράδυ είχαν στείλει μηνύματα, με είχαν ακούσει. Από τότε το συζητάμε, γελάμε, ο Θάνος, ένα σλαμά κλπ. Ναι. Ξαναμπήκα να με ακούσουν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και να περνάνε καλά. Ελπίζω να του δω σύντομα. Οι πιο πολλοί είναι από Ανατολία. Όλοι ήμασταν συμμαθητές. Όλοι ήμασταν συμμαθητές και πλέον δεν ζει κανείς στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε... Γιατί αφού είναι η πόλη της ευκαιρίας, ο Τζιμ Τζάρμους ήρθε και έπαθε πλάκα. Θέλει να γυρίσει 30 ταινίες, είπε εδώ. Περιμένει ακόμη και όσοι θα τον πάρει να παίξει ένα ρόλο. Μου λες, Μάριε, άμα έρθει ο Τζάρμους, πες του κάτι λέει για μένα να παίξω. Είχε πει ο Τζάρμους, έπαθα πλάκα, θέλω να γυρίσω εδώ πέρα ταινία οπωσδήποτε. Έγινε 4 χρόνια, 5. Ακόμη περιμένουμε τον Τζάρμους να γυρίσει ταινία στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Όχι, πραγματικά του άρεσε εκείνο, η πόλη είναι ωραία, μωρέ, εντάξει, είναι ωραία. Απλά από ευκαιρίες όμως είναι, εντάξει, σκληρό, βαρύ. Θάνο, κλείσε εσύ παλικάρι μου όπως θέλεις. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ψήφο. Πόσο πιστεύεις ότι το κάντοπος η Βικτόρια σε επηρέασε τη ζωή σου? Άπειρα έως μη μετρήσιμα άπειρα. Ήτανε συγκλονιστικές στιγμές τότε και μακάρι να μπορούσαμε να τις ξαναζήσουμε. Δεν υπάρχει. Ένα παιδί που μεγάλωσε με το γάλα του κάντοπος η Βικτόρια. Γιώργος Σταλός, τελευταίο μήνυμα. 8 στις 10 βεριώτισες είναι κουκλάρες. Αντίθετα, οι άνδρες στην πόλη της Βέρειας θυμίζουν Βαλκάνια. Στα χωριά της Συμμαθίας βρίσκεις πολύ όμορφα παλικάρια. Λέει ο Γιώργος Σταλός, δεν είναι γκέι. Το τονίζω αυτό. Παλικάρι να είναι καλά. Άιντε, για χαρά, αδέρφια, καλό που σου κούω.